Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης 10, καλησπέρα. Κυριακή 29 Ιανουαρίου. Σήμερα και πέρα των όσων συνέβησαν σε αγωνιστικό επίπεδο, θα ξεκινήσουμε με μια πολύ άσχημη είδηση, η οποία προέκυψε το πρωί του Σαββάτου, καθώς είχαμε την τραγική απώλεια της Αλέκας της Μιλωνά, της γνωστής τρικαελληνής προπονήτριας των Αμαζόνων, πρώην προπονήτρια των Αμαζόνων και πρώην αθλήτρια της ίδιας ομάδας. Ένα κορίτσι το οποίο επί σειρά ετών ήταν κοντά στον τρικαελληνό αθλητισμό, είχε τελειώσει άλλωστε και το ΤΕΦΑ. Και μάλιστα η απώλεια αυτή συνέβη έτσι στην πιο ευχάριστη στιγμή της ζωής της, λίγη ώρα αφού το έφερε στον κόσμο το δεύτερο της παιδί. Πραγματικά ήταν πολύ άσχημη, πολύ τραγική αυτή η είδηση και εμείς να συλληπιθούμε μέσα από την εκπομπή αυτή τους οικείους της. Τώρα, κατά τα υπόλοιπα, στο αγωνιστικό επίπεδο, είχαμε χθες το παιχνίδι των Τρικάλων στο Δημοτικό Στάδιο. Σήμερα το μεσημέρι το παιχνίδι των Τρικάλων στο Δημοτικό Στάδιο απέναντι στην Φιλιππιάδα, το ντέρμπι της ημέρας για το Περιφερειακό Πρωτάθλημα. Τα Τρίκαλα τα οποία δεν κατάφεραν να κερδίσουν αυτό το μάτς, το οποίο έληξε ισόπαλο με 0-0. Η ομάδα των Τρικάλων, η οποία στο πρώτο μέρος δεν είχε καλή παρουσία, στο δεύτερο μέρος έκανε κάποιες ευκαιρίες, μπορούσε να πάρει το παιχνίδι προς το τέλος, αλλά τελικά στάθηκε κάπως άτυχη και έμεινε στο ισόπαλο 0-0. Από εκεί και πέρα είχαμε την πολύ σημαντική νίκη που πέτυχε ο Αίολος εκτός έδρας στην Αμαλιάδα απέναντι στον Κόρυβο με 76-71. Ο Αίολος, ο οποίος παραμένει με την νίκη αυτή πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας στη Β' Εθνική κατηγορία. Και την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχτεί στο μεγάλο ντέρμπι το φιλαθλητικό στο Δημοτικό Κλειστό. Όσον αφορά τώρα το πρωτάθλημα της Α τεχνικής κατηγορίας, είχαμε χθες το ντέρμπι το οποίο έγινε στο κήπεδο της Μπαλκούρας, ανάμεσα στην Δήμητρα Απόλλων και τα Μετέωρα, εκεί όπου οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να κερδίσουν τελικά με 2-0 και να πάρουν έτσι μια πολύ σημαντική νίκη που τους διατηρεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και μάλιστα με διαφορά από το δεύτερο Φλαμούλι. Για όλα αυτά αλλά και τα υπόλοιπα θέματα θα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Πάμε όμως πρώτα να καλησπέρισουμε τον απόψινό μας προσκεκλημένο, προπονητή της Δήμητρας Απόλλων, Αποστόλης Γκαραγκάνης. Απόστολε, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Βαγγέλη, και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνεις να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο που τόσο αγαπάμε. Λοιπόν, ήσουν σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο. Πριν πάμε όμως στον αγώνα των Τρικάλων, έτσι ένα σχόλιο για την τραγική απώλεια που είχαμε χθες της Αλέκας Μιλουνά. Ένα κορίτσι το οποίο ήταν στο χώρο όπου εργαζόμαστε και οι δύο και πραγματικά έτσι. Ήταν πολύ άσχημη αυτή η είδηση. Μας προκάλεσε τεράστια θλίψη. Πραγματικά, Βαγγέλη, και εμείς από την πλευρά μας, και εγώ προσωπικά και σαν Δήμητρα γενικότερα, θα θέλαμε να συλληπιθούμε τους οικείους της. Ήταν ένα τραγικό γεγονός που συγκλώνησε όχι μόνο την αθλητική κοινωνία, αλλά γενικότερα από τα πιο δυσάρεστα γεγονότα που μπορούν να συμβούν σε έναν άνθρωπο. Από τη μία να έρχεται στη ζωή ένας άνθρωπος και από την άλλη να φεύγει. Δυστυχώς ήταν ένα από τα δυσάρεστα γεγονότα του Σαββατοκύριακου και πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο αγωνιστικό επίπεδο, στα όσα έγιναν στο Δημοτικό Στάδιο σήμερα που ήσουν είδες στο παιχνίδι των Τρικάλων με τη Φιλιππιάδα. Θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο, ένα πρώτο σχόλιο για την εικόνα της ομάδας σε αυτό το παιχνίδι. Πώς είδες τα Τρικάλα? Κοίταξε, Βαγγέλη, προσωπικά δεν έμεινα ευχαριστημένος, όπως και ο περισσότερος κόσμος πιστεύω. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ νοθροί, δεν είχαμε ενέργεια, δεν είχαμε επιθετική ενέργεια, ήμασταν πολύ μακριά από την αντίπαλη περιοχή. Δεν κάναμε φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, πολύ μακριά οι αποστάσεις της ομάδας. Αντίθετα, η ομάδα της Φιλιππιάδας έκανε δύο πολύ καλές φάσεις στο δοκάρι και μία και ένα τετ που είχε το νούμερο 10. Τα Τρικάλα τα οποία δεν απείλησαν στο πρώτο μέρος. Αν εξαιρέσει κανείς μία κεφαλιά του Πολύζου. Ναι, μία κεφαλιά σε ένα στημένο, αν δεν αποτέλεσε. Στο δεύτερο μέρος, βέβαια, εκεί προς το τέλος ανέβασαν λίγο ρυθμούς. Κοίταξε, στο δεύτερο μέρος ρίσκαρε ο προπονητής, έβαλε από αρκετούς επιθετικούς στα αντίπαλα καρέ. Ρισκάρισε. Νομίζω ότι η ομάδα είχε πολύ περισσότερη ενέργεια. Έκανε μία φάση στο τέλος με τον κεφαλά, όπου θα μπορούσε να γίνει και το 1-0. Αλλά και η Φιλιππιάδα είχε μία-δύο φάσεις, οι οποίες πραγματικά για μία απόκρουση του Ζαφύρη εκπληκτική. Πιστεύω όμως ότι ήταν ένα μάτσο το οποίο δεν ευχαρίστησε τον κόσμο. Η ομάδα Η ομάδα ήθελε την νίκη, ήθελε τους τρεις βαθμούς να πλησιάσει τη Φιλιππιάδα και την Κασιόπη. Δεν ήρθε. Είπαμε, Βαγγέλη, νομίζω ο πιο καλός μας παίκτης, έτσι και θέλω να το αναφέρω αυτό, ήταν πιο κινητικός, ήταν ο Κουτούλας ο Λάμπρος, ένα παιδί το οποίο χρόνια το είχαμε προπονητικά και στον Ασκληπιό παλιά και στην Δήμητρα μετέπειτα. Ένα παιδί, ένα 18χρονο παιδί που νομίζω ότι πραγματικά. Ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, και πρώτη φορά ξεκίνησε βασικός. Ξεκίνησε το πρώτο παιχνίδι, ξεκίνησε βασικός ο Λάμπρος. Ήταν ένα παιδί το οποίο εμείς έφυγε από τη Δήμητρα και πήγε στην ομάδα νέων του ΠΑΟΚ. Για κάποια προσωπικά προβλήματα γύρισε και πραγματικά εμείς μεσολαβήσαμε ούτως ώστε να μείνει στην ομάδα των Τρικάλων. Τώρα, όσον αφορά έτσι την παρουσία των θεατών στο Δημοτικό Στάδιο,
Μικρή, μικρό νούμερο. Περιμέναμε περισσότερο κόσμο. Βέβαια και ο καιρός δεν βοήθησε ώστε να έχουμε έτσι περισσότερους. Ήταν και ο καιρός, σίγουρα είναι και οι οικονομικές συγκυρίες, οι οποίες τα 10 ευρώ έτσι όλος ο κόσμος νομίζω ότι πλέον τα υπολογίζει. Σίγουρα ήταν και αυτό. Από την άλλη, βέβαια, είπαμε, είναι ένα κρύο ντουζ ομάδα των Τρικάλων με όλα αυτά που συνέβησαν το καλοκαίρι. Ο κόσμος δυστυχώς ακόμα δεν έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Σίγουρα θα περίμενε κάποιος και καλύτερα αποτελέσματα για την ομάδα του Τρικάλων. Δεν έχει αποδώσει καλό ποδόσφαιρο, δεν έχει αποδώσει. Πραγματικά νομίζω ότι η ποιότητα δεν είναι τόσο καλή, ούτως ώστε να πούμε ότι μπορούμε να παίξουμε και καλό ποδόσφαιρο. Απ' την άλλη όμως... Δεν πιστεύεις δηλαδή ότι η εικόνα της ομάδας οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό έτσι στην... έλλειψη των παιχτών που μπορούν να κάνουν τη διαφορά φέτος στην ομάδα. Γιατί υπάρχουν κάποιοι παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει αυτή την κατηγορία και σε υψηλότερο επίπεδο τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Κοίταξε, Ευαγγελή, η ομάδα αυτή έγινε για να παίξει σαν πετρωτό. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το βάρος που επομίζονται τόσο οι παίχτες, όσο η διοίκηση και ο προπονητής. Ναι. Ξαφνικά παίζεις σαν ομάδα των Τρικάλων. Νομίζω ότι επομίζει ένα πολύ μεγάλο βάρος. Πρέπει απαραίτητα να κάνεις νίκες, να παίζεις καλό ποδόσφαιρο και να βγεις κατηγορία. Νομίζω ότι η ομάδα δεν είναι 100% έτοιμη για να πετύχει αυτό το στόχο. Μπορεί να τον πετύχει έτσι και μακάρι να τον πετύχει, να φύγουμε από αυτή την κατηγορία, η οποία ξέρουμε όλοι πόσο ζημιογόνα είναι και οικονομικά, αλλά και γενικότερα για τον φίλαθλο κόσμο των Τρικάλων, όπου θα ήθελε και μπορούσε να βλέπει την ομάδα σε πολύ μεγαλύτερα σαλόνια. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη πιστεύω ότι η διοίκηση έκανε ό,τι ήταν δυνατόν στην παρούσα φάση αλλά και στο καλοκαίρι, ούτως ώστε τουλάχιστον να υπάρχει ομάδα των Τρικάλων. Τουλάχιστον ναι, να εντάξει, υπάρχει στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Η διοίκηση ανέλαβε τα Τρίκαλα πριν από μερικούς μήνες. Πολλά τα έξοδα, πολύ περισσότερα από ότι όταν η ομάδα ήταν πετρωτό. Απλά και ανεβαίνουν έτσι και οι απαιτήσεις. Γιατί και ο κόσμος. Ακριβώς. Και ο κόσμος απαιτεί την άνοδο. Όλοι δηλαδή, οι φίλαθλοι, αυτό το πράγμα. Και πολύ μεγαλύτερη κριτική, Βαγγέλη. Άλλο όταν θα αγωνιζόσουν, αν αγωνιζόσουν σαν ομάδα Πετρωτού, και άλλο όταν αγωνίζει σαν ομάδα Τρικάλων. Πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις. Η κριτική που επιδέχεται κάθε ποδοσφαιριστής, προπονητής, η διοίκηση. Νομίζω ότι αυτό, είπαμε, είναι αυτό το βάρος. Πάντως γενικά στα Τρίκαλα, Αποστόλη, ξέρεις πολύ καλά ότι έτσι είναι. Πάντα υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις. Πάντα υπάρχουν ο κόσμος για να πάει στο γήπεδο, περιμένει έτσι κυρίως να δείτε καλά αποτελέσματα. Ναι. Αλλά όταν υπάρχουν και προδιαγραφές, Βαγγέλη, νομίζω ότι οι προδιαγραφές, είπαμε, το καλοκαίρι αυτή η ομάδα έγινε σαν Πετρωτό, δεν έγινε σαν ΑΟ Τρίκαλα. Και ξαφνικά έγινε ΑΟ Τρίκαλα και όλα. Νομίζω ότι υπάρχει μια λογική εξήγηση στο ότι και η ομάδα, αρκετοί παίχτες από την προηγούμενη ομάδα φύγανε. 3-4 παιδιά, αν δεν απατώ, με αδερφή Τεντολούρδες, έτσι, ναι. Ο Γούτσος κτλ. Μείνανε, χτίστηκε μια καινούργια ομάδα, ήρθαν κάποιοι νέοι παίχτες τώρα τα Χριστούγεννα. Νομίζω ότι οι ομάδες χτίζονται με τον καιρό και δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Mm-hmm. Πάντως είναι μια ξέπινη προσπάθεια έτσι, της διοικήσεως κατά βάση και νομίζω ότι αν στηριχτεί, νομίζω ότι κάτι καλό μπορεί να πετύχει. Αν και εγώ το έχω πει επανειλημμένως ότι δεν πρέπει να είναι, σίγουρα δεν είναι αρμόζει η κατηγορία για τα Τρίκαλα, αλλά αν είναι να πέφτουμε, να ανεβοκατεβαίνουμε από τη Β στη Γ και στη Δ, ας κάτσουμε για 2 χρόνια στη Δ και ας κάνουμε μια. Άρα λοιπόν είσαι υπέρμαχος αυτή τη άποψη, γιατί αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι θα έπρεπε φέτος να τεθεί ως στόχος γενικότερα η ομάδα να οργανωθεί σωστά και όχι να ανέβει άμεσα στην παραπάνω κατηγορία, αλλά ας μείνει και ένα χρόνο παραπάνω στο περιφερειακό πρωτάθλημα. Είναι κάτι βέβαια το οποίο οι περισσότεροι φίλοι δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό το πράγμα. Αλλά ίσως όμως θα έπρεπε να το δούμε έτσι εξ αρχές. Κοίταξε, Βαγγέλη, δεν μπορούν να το δεχτούν γιατί η ομάδα πέρσι αγωνιζόταν στη Β' παρά λίγο να παίζει στη Super League. Ναι. Σίγουρα, το αν παίζει στη Δέλτα Εθνική, το μόνο στόχος είναι σαν να ο Τρίκαλα να βγει κατηγορία, να ανέβει στην Γάμα Εθνική. Είναι 2 κατηγορίες και η Δέλτα και η Γάμα ζημιογόνες, πάρα πολλοί ζημιογόνες για τις εκάστοτε διοικήσεις. Από εκεί και πέρα, με το καλό, αν η ομάδα σε 2, 3 χρόνια, 4 ανέβει στην Β' Εθνική και υπάρχουν όλες οι προδιαγραφές, υπάρχουν τα γήπεδα, υπάρχουν εγκαταστάσεις, υπάρχουν υποδομές για να κάνει κάτι καλό, να σταθεί σε αυτή την κατηγορία, να καθιερωθεί σε αυτή την κατηγορία, νομίζω ότι θα ήταν ευχής έργων. Αλλά η Δέλτα Εθνική είναι πραγματικά ζημιογόνα, ειδικά για τους προέδρους των εκάστοτε διοικήσεων. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τις κάρτες του Περιφερειακού Πρωταθλήματος. Να ξεκινήσουμε από την κάρτα με τα αποτελέσματα και τα μάτς τα οποία έγιναν σήμερα. Είχαμε την 11η αγωνιστική. Είχαμε λοιπόν Όλυμπος Κέρκυρας, Ομόνια Πέτρας 5-0. Μεσολόγγια ΑΟ Τρικάλων 3-0 Ανεφαγόνος. Αμφίλοχος Πρέβεζα 3-0 Ανεφαγόνος επίσης. Τρίκαλα Φιλιππιάδα 0-0. Πίντος Κόνιτσας Κασιόπη 0-4. Μεγάλη νίκη για την Κασιόπηση όσον αφορά το εύρος του σκορ που έφερε την ομάδα της Κέρκυρας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και φιλοθέει Άλτας Οδυσσέας Νιδρίου 3-1. Ρεπό είχε ο Θεσπρωτός.
Πάμε στην βαθμολογία. Όλες οι ομάδες πλέον στις πρώτες θέσεις έχουν από ίδια παιχνίδια, από 10 αγώνες η κάθε ομάδα. Κασιόπη 24, Φιλιππιάδα 23, Μεσολόγιο Οδυσσέας Δημητρίου από 21 βαθμούς, Τρίκαλα Φιλοθέη Άλτας από 19, 17 βαθμούς έχει Όλυμπος Κέρκυρας, 14 ο Θεσπρωτός, 11 ο Αμφίλοχος, Πίνδος Κόνιτσας Ομόνια Πέτρας από 7 βαθμούς και Πρέβεζα ο Τρικάλων χωρίς κανένα βαθμό αφού δεν συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Πάμε και στην επόμενη αγωνιστική. Μεσολόγιο Όλυμπος Κέρκυρας, ΑΟΤΡΙ Κάλων Αμφίλοχος, Θεσπρωτός Τρίκαλα, Πρέβεζα, Πίνδος Κόνιτσας, Φιλιππιάδα Οδυσσέας Νητρίου και Κασιόπη Φιλοθέη Άρτας, ενώ ρεπό θα έχει η Ομόνια Πέτρας. Λοιπόν, Απόστολε, είδαμε τα όσα συνέβησαν σε αυτή την αγωνιστική του Περιφερειακού Πρωταθλήματος, στο σχόλιο σου έτσι. Υπάρχουν αγωνιστικές ακόμα, υπάρχουν αρκετά παιχνίδια, ντέρμπι που θα κρίνουν και την άνοδο, αλλά νομίζω ότι πραγματικά η Φιλιππιάδα, η Κασιόπη, ίσως και το Μεσολόγγι με τα Τρίκαλα θα είναι οι διεκδικητές του τίτλου. Ναι. Θα γίνει, νομίζω ότι θα γίνει ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει το δικό του ενδιαφέρον. Αν τα Τρίκαλα προσέξουν και δεν χάσουν βαθμούς και στην έδρα μας, αλλά και κάποια παιχνίδια τα κερδίσουμε εκτός έδρας, ίσως να έχουμε κάποια τύχη και φέτος να κάνουμε το. Πιστεύεις λοιπόν ότι τα Τρίκαλα, αν και είναι 5 βαθμούς πίσω από την κορυφή, έχουν τις ελπίδες ακόμη έτσι, να κάνουν το comeback. Ναι, είναι 5 βαθμούς. Είναι πολύ, πολύ μικρή διαφορά. Ακόμα δεν τελείωσε ο πρώτος γύρος. Υπάρχει πολύς χρόνος ακόμα. Δεν τελείωσε ο πρώτος γύρος, υπάρχει ο δεύτερος γύρος. Βέβαια, εξαρτάται από το ρόστερ που έχει κάθε ομάδα. Τα Τρίκαλα ενισχύθηκαν φέτος, αλλά είδαμε ότι ας πούμε, πήραμε ένα παίχτη από το Β' Εθνική, τον Τζάτσο για να παίξει αυτά τα παιχνίδια. Ο οποίος δεν αγωνίστηκε σήμερα γιατί ήταν τιμωρημένος. Ήταν τιμωρημένος κτλ. Θα υπάρχουν αυτά στο. Ο Τζάτσος, ο οποίος, να σου πω την αλήθεια τώρα, όταν παίρνει τέτοιου παίχτε σαν τον Τζάτσο, του θες για αυτά τα παιχνίδια. Για τα ντέρμπι, του πληρώνει για να κάνουν εκεί τη διαφορά. Και η διοίκηση γι' αυτό τον ζήτησε και τον πήρε. Συμβαίνουν όμως, όλα εντάξει. Υπήρξε αυτή η άτυχη στιγμή. Ήταν μια άτυχη στιγμή για τον συγκεκριμένο που νομίζω ότι αν έπαιζε σήμερα θα βοηθήσει αρκετά, ειδικά στο δημιουργικό κομμάτι, εκεί όπου φαίνεται τα Τρίκαλα. Αλλά έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάντως τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η διοίκηση κινήθηκε όσον αφορά το μεταγραφικό παζάρι. Τη στιγμή που άλλες ομάδες δεν πήραν παίχτες, όχι μόνο δεν πήραν, κάποιες διώξαν κιόλας. Έφερε 5 παίχτες συνολικά αυτό το διάστημα. Πήρε αυτούς τους παίχτες. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά θα βοηθήσουν την ομάδα των Τρικάλων. Ειδικότερα σε ένα πρωτάθλημα όπου θα κριθεί στο ρόστερ και στο βάθος που έχει κάθε ομάδα. Από εκεί και πέρα πήρε και κάποιους νεαρούς παίκτες και τον Πολυζόπουλο που νομίζω ότι είναι ένας νεαρός ταλαντούχος παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει την ομάδα των Τρικάλων. Υπάρχει δρόμος Βαγγέλη και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει υπομονή και είπαμε, προσωπική μου άποψη είναι έτσι, αν και σίγουρα κάποιοι διαφωνούν, είναι ότι δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός μόνο η άνοδος. Mm-hmm. Όσο μπορείς να το αντέξεις αυτό έτσι όταν είσαι Τρίκαλο. Πάντως δεν πρέπει να ξεχνάμε, επειδή μιλάμε τώρα έτσι, ότι γιατί πιθανότητες έχει η ομάδα να πάρει την πρώτη θέση, πριν από 2 χρόνια, τον ΑΟ Τρίκαλα στη ΓΑΜΑ Εθνική, ο οποίος ήταν στην 7η θέση, ακόμα και στο δεύτερο γύρο, και κατάφερε τελικά να παίξει στον παράζ και να βγει στη Β' Εθνική. Έτσι, είναι πραγματικά πολύ νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς ακόμα, είπαμε. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, υπάρχουν δυνατότητες. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν πρέπει να χάνονται οι βαθμοί, ειδικά μέσα στην έδρα μας. Από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο μπορούμε να διεκδικήσουμε εκτός. Είδαμε σήμερα, ας πούμε, μέσα στην Πίνδο Κόνιτσας, όπου εμείς χάσαμε, Κασιόπη κέρδισε με 4 γκολ. Είπαμε ότι κάποιες ομάδες χτίζονται όχι μόνο από το καλοκαίρι, αλλά εδώ και 1, 2, 3 χρόνια. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα, το είπαμε και πριν, δεν χτίστηκε και μόνο για να κάνει πρωταθλητισμό. Χτίστηκε σαν ο Πετροτού για να παίξει και στον άλλο τον όμιλο. Ναι. Ξαφνικά γίναμε ο Τρίκαλα, παίζουμε σε αυτόν τον όμιλο. Πιστεύεις, εσύ μιλάμε για αυτόν τον όμιλο, θεωρείς ότι τελικά είναι πιο βατός από τον άλλο τον όμιλο? Σίγουρα. Σαν δυναμικότητα είναι πιο βατός. Έχω δει κάποια παιχνίδια στον άλλο τον όμιλο, όπου νομίζω ότι η διαφορά δυναμικότητας είναι πολύ μεγάλη. Νομίζω ότι έχω δει όλα τα παιχνίδια των Τρικάλων στην έδρα μας και είδα ότι και η Κασιόπη, ας πούμε, και η Φιλιππιάδα δεν είναι και οι ομάδες φόβετρα που μπορούν να σου κάνουν να πεις ότι δεν μπορώ να τις κερδίσω ή δεν μπορώ να τις προσπεράσω. Είναι ομάδες οι οποίες. Εντάξει, η Φιλιππιάδα, όντως, βλέποντας και το ρόστερ, γενικά η παίχτες πιο πολύ ήταν, ας πούμε, κάπως άγνωστοι. Αλλά η Κασιόπη όμως έχει δύο-τρεις παίχτες οι οποίοι. Κασιόπη πραγματικά επειδή ήμουν στο 0-0, έτσι. Ναι, όχι 1-1. 1-1, ναι. Προηγήθηκε η Κασιόπη και μετά ισοφαρίσαμε, χάσαμε και το δοκάρι. Έκανε τη μοναδική φάση του στημένου που φάγαμε τον κόλπο. Δεν έκανε καμία φάση. Και σε αυτόν τον αγώνα δικαιούνται να είχα πάρει και την νίκη. Έτσι ακριβώς. Ναι, δημιουργικά δεν μου άρεσε καθόλου. Όπως όμως και τα Τρίκαλα, τουλάχιστον στο κομμάτι της δημιουργίας των φάσεων, φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή το κοινό του Κοταρέλα θεωρείς ότι. Το κοινό του Κοταρέλα είναι πολύ μεγάλο και νομίζω ότι πραγματικά σε αυτό το κομμάτι της δημιουργίας των φάσεων εκεί θέλουμε αρκετή δουλειά. Mm-hmm.
Και σίγουρα να υπάρχουν και κατάλληλοι παίκτες βέβαια τόσο να πασάρουν αλλά και να δημιουργήσουν φάσεις δηλαδή και να στείλουμε την μπάλα στα δίκτυα. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι υπάρχουν και σοβαρά παράπονα για την διαιτησία του κ. Αγγελάκη από την διοίκηση και ο κ. Ζαχόπουλος, έτσι ο πρόεδρος της ομάδας, θεωρεί ότι κάποιες φάσεις, ας πούμε, σε κάποια κρίσιμα χρονικά σημεία, τα σφυρίγματα δεν ήταν αυτά που θα έπρεπε από τον κύριο Αγγελάκη. Ειδικά σε κάποια φάση που ένας παίχτης της Φιλιππιάδας είχε κίτρινη κάρτα και θα έπρεπε να αποβληθεί, δεν αντίκρισε την κόκκινη. Στη συγκεκριμένη φάση ναι, αλλά γενικά σαν φίλαθλο, σαν κρίνο, νομίζω ότι η διαιτησία ήταν άψογη και πιστεύω ότι πραγματικά άφησε το παιχνίδι να παιχθεί. Δεν σφύριζε πολλές φορές, αν και δεν μαρτυρηθήκαν και οι μεν και οι δε για κάποια φάουλα, αλλά νομίζω ότι πραγματικά ήταν μία από τις πιο καλές διαιτησίες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε το ρεπορτάζ από το σημερινό μας στον Τρικάλο στο Δημοτικό Στάδιο και τις δηλώσεις των προπονητών και των παικτών αμέσως μετά το φινάλε του αγώνα. Δίχως να ικανοποιήσει ιδιαίτερα με την απόδοσή του, ο ΑΟ Τρίκα αναδείχθηκε ισόπαλος δίκως τέρματα απέναντι στον Εθνικό Φιλιππιάδας στον τέρμι του 5ου επιλόγου για το Περιφερειακό Πρωτάθλημα. Οι κακές καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν σε αρκετό κόσμο να βρεθεί στο Δημοτικό Στάδιο, ωστόσο το παρόν έδωσαν περίπου 700 θεατές στη σκεπαστή πλευρά του γηπέδου, ενώ οι σακαφλιάδες δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα πιάνοντας στο δικό τους μέρος στην κερκίδα. Τα Τρίκαλα είχαν την εδαφική περιοχή στα πρώτα λεπτά, δίχως ωστόσο να απειλήσουν την νηστεία του Μπαντή. Στο 22ο λεπτό, ο Γιφτοκώστας σημειώνει γκολ την ομάδα της Φιλιππιάδας, το οποίο όμως ακυρώνεται ως offside. Μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να ανοίξουν το σκορ στο 27, με τον Τιμουλιάν εκτελεί φάουλ από καλή θέση και την πάνω τραντάζει το ριζόντα δοκάρι του Ζαφύρη. Νέα καλή στιγμή τη Φιλιππιάδας στο 32, με τον Παναγιώτο να βγάζει σέντρα και τον Μπόμπορη αφήνοντας από πλεονεκτική θέση να πλασάρει ψηλά out. Μητριότητα την εικόνα των Κιανέρθρων σε αυτό το πρώτο μέρος, όπου δεν κατάφεραν να απειλήσουν τη μία φορά την αιστεία του Μπαντή, σε αντίθεση με τη Φιλιππιάδα, η οποία ήταν πιο κινητική και πλησίασε δύο περιπτώσεις τον γκολ. Η Φιλιππιάδα αγγίζει τον γκολ και πάλι στο 68. Με τον Αβρέζογλου να σεντράρει από τα δεξιά και τον Γιφτοκώστα εξ επαφής να πιάνει την κεφαλιά. Ωστόσο, ο Ζαφύρης με την εντυπωσιακή επέμβαση κράτησε το 0 για την νηστεία του. Γύρισμα του κεφαλά στο 83, ο κόκκινος από πλεκτική θέση δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε και έτσι αυτή πέρασε out. Μεγάλη ευκαιρία τα Τρίκαλα να πάρουν το προβάδισμα, τον Τσιμπανάκος έπιασε την κοντινή κεφαλιά, αλλά ο Μπαντής απέκρουσε σωτήρια. Ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο κεφαλάς υποδείχθηκε σε θέση offside. Νέα μεγάλη στιγμή για τους Κιανέρθρους στις καθυστερήσεις, με τον κεφαλά να πλασάρει μέσα από την περιοχή και τον Μπαντή να μπλοκάρει σωτήρια. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσουμε την αντίπολη ομάδα για τη φιλοξενία που μας παρήχε στο παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι που έγινε μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Ξέραμε από την αρχή ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι με μια ομάδα που και το όνομά της μόνο ότι έχει μια ολόκληρη ιστορία. Παρ' όλα αυτά ο Εθνικός και αυτός έχει τη δική του ιστορία και ήρθαμε σήμερα να πάρουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι το αξίζαμε. Όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Θα μπορούσαμε όμως και να κερδίσουμε αλλά και να χάσουμε. Τώρα δεν θέλω να σχολιάσω αποφάσεις του διαιτητή που κάποιες στιγμές διαμαρτυρηθήκαμε. Αυτά γίνεται μέσα στα πλαίσια του παιχνιδιού. Εμείς σαν ομάδα κοιτάμε να είμαστε όσο γίνεται πιο ψηλά. Να τερματίσουμε όσο γίνεται πιο ψηλά. Στόχος από την αρχή είναι ο πρωταθλητισμός, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, λόγω και του ονόματός μας. Και παρόλα αυτά έχουμε και ένα, θα έλεγα, και ένα budget στην κατηγορία που σε σχέση με τις άλλες ομάδες που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν, όπως είναι τα Τρίκαλα, οι Κασιόπη, το Μεσολόγγι, θα έλεγα ότι έχουμε το χαμηλότερο. Και αυτό είμαι διπλά ευχαριστημένος που προσπαθούμε με δικά μας παιδιά να είμαστε στην κορυφή. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον συνάδελφο εδώ και στο Εθνικό Φιλιππιάδας για το θετικό αποτέλεσμα, όπως είπανε. Σήμερα Τρίκαλα δεν ήταν, δεν κάναμε καλό παιχνίδι, αλλά και θεωρώ ότι το διπλό που πήραμε στο Φιλοθέη κάπως πήγε χαμένο. Θεωρώ ότι σήμερα τις ευθύνες για τη σοπαλία έχω αποκλειστικά εγώ. Θεωρώ ότι η ομάδα δεν ήταν όπως αποδείχθηκε προετοιμασμένη κατάλληλα για το συγκεκριμένο παιχνίδι και πιστεύω όλες τις ευθύνες πέφτουν πάνω στον προπονητή. Όσο ήμουν καλός προπονητής όλη τη εβδομάδα μετά τον διπλό, σήμερα τα σχόλια στα Τρίκαλα ήταν μετά το μάτς ότι μπορώ μόνο να βοσκάω τα πρόβατα. Αυτή είναι η δουλειά όμως που κάνω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τα παιδιά όμως. Οφείλω να δώσω όμως πραγματικά στο δεύτερο μήχρονο ένα μεγάλο μπράβο για την προσπάθεια που κάνανε χωρίς να έχουν παίξει καλό παιχνίδι.
αλλά θεωρώ ότι πρώτο μήχρονο ήμασταν ανύπαρκτοι και πετάξαμε τζάμπα 45 λεπτά. Αυτά τα παιδιά έχουν μια τεράστια ευκαιρία, όπως αυτά τα παιδιά πήγαν και πήραν διπλό στη Φιλοθέη, έτσι παίξαν και σήμερα. Δεν μπορούμε να τους κρεμάσουμε, ούτε μπορούμε να ζητάμε με μεγάλες ευθύνες. Είχαμε κάποιες απουσίες σημαντικές, προσπαθήσαμε. Σήμερα έπαιξε και πρώτο παιχνίδι ένα πιτσιρικάς 16 χρονών, ο Πουλιζόπουλος, που το πήραμε Πέμπτη από τη μια ομάδα Αλφα τοπικό. Σίγουρα το παιδί σήμερα δεν νομίζω ότι κοιμάται από τη χαρά που φόρεσε φανέλα των Τρικάλων, που αυτή η φανέλα είναι βαριά αρκετά. Μας λείπει λίγο προσωπικότητα από την ομάδα, αλλά θεωρώ ότι μετά το σημερινό παιχνίδι, και σίγουρα είμαστε στενοχωρημένοι, αλλά θεωρώ ότι θα κάνουμε μια προσπάθεια θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτούς τους δύο χαμένους βαθμούς. Δεν υποτιμώ με αυτό που λέω χαμένους βαθμούς, γιατί παίξαμε με το πρωτοπόρο, με μια πάρα πολύ καλή δουλεμένη ομάδα και με μια ιστορία όπως που έχει η Εθνικός Φιλιππιάδας. Θεωρώ ότι μας σεβαστήκανε, όπως είπε ο coach, σαν Τρίκαλα, και γι' αυτό παίξανε όπως με τον τρόπο που παίξανε. Ήρθαν να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα. Εμείς δεν το εκμεταλλευτήκαμε και το θεωρώ το αποτέλεσμα δίκαιο. Συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου για το βαθμό που πήραμε εδώ μέσα. Αν και μας αδικεί λίγο, πιστεύω ότι αν κάποια ομάδα στάθηκε καλύτερα, ήμασταν εμείς. Παρ' όλα αυτά, ξέραμε ότι ήρθαμε να παίξουμε τα Τρίκαλα. Με μια αλλαγή προπονητή, την προηγούμενη εβδομάδα κέρδισε εκτός έδρας. Εδώ μέσα θα τα παίζαν όλα για όλα. Σίγουρα δεν μας ανησυχούσε αυτό. Ήμασταν έτοιμοι, τα αποδείξαμε. Στόχος μας είναι, όπως είπε και ο προπονητής, στο πρωτάθλημα. Είναι πολύ νωρίς, ακόμα δεν έχει κρυθεί τίποτα. Κάθε Κυριακή κοιτάμε διαφορετικά τα μάτς. Και όπως όλες οι ομάδες, κοιτάνε για το καλύτερο αποτέλεσμα εκτός έδρας. Θα ήθελα κι εγώ να πω ένα μεγάλο συγγνώμη στον κόσμο που ήρθε παρά το τσουχτερό κρύο και το ψιλόβροχο στο γήπεδο, που δεν τους κάναμε να φύγουν με το χαμόγελο. Στο πρώτο ημίχρονο, όπως είπε και ο προπονητής μου, δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Στο δεύτερο προσπαθήσαμε, συχνές διακοπές στο παιχνίδι. Πιστεύω ακόμα δεν έχει τελειώσει ο πρώτος γύρος. Παιχνίδια υπάρχουν μπροστά, να προσπαθήσουμε, να παλέψουμε και στο τέλος να κάνουμε αυτόν τον κόσμο να χαμογελάσει. Να πω και εγώ συγχαρητήρια στα παιδιά και καλή συνέχεια να έχουμε. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο. Απόστολοι, ακούσαμε και τις δηλώσεις των προπονητών και των παικτών. Ο κύριος Τσίρκοβιτς, ο οποίος πήρε την ευθύνη πάνω του για την ισοπαλία που παραχώρησαν τα Τρίκαλα σήμερα. Και μάλιστα έτσι είπε και κάποια, όσον αφορά την προσωπική του παρουσία, κάποια έκφραση. Ο προπονητής, όταν μάλιστα βρίσκεται στην ομάδα 10 μέρες, πόση μεγάλη ευθύνη μπορεί να έχει, νομίζω ότι πήρε την ευθύνη του. Το αναλογεί. Ότι παίρνει την ευθύνη πάνω του. Εντάξει, είναι πολύ καλό. Και είπε ότι ήμασταν ανύπαρκτοι, λέει, στο πρώτο μέρος. Είπε την πραγματικότητα. Στο πρώτο μέρος η ομάδα ήταν τελείως νοθρή, χαλαρή, δεν είχε καθόλου κίνηση. Όπως είπαμε, δεν πλησίασε στην περιοχή. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, Βαγγέλη, ο κύριος Τσίρκοβιτς ήρθε στην ομάδα εδώ και 10 μέρες. Δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Είπαμε ότι η ομάδα δυστυχώς, και αυτό είναι ένα μείον, ότι η ομάδα έχει αλλάξει ήδη τρεις προπονητές. Είναι ο τρίτος προπονητής που βρίσκεται στον πάγο. Εντάξει, ο πρώτος ήταν ως Πετρωτό, έτσι. Ο πρώτος ήταν ως Πετρωτό και οι άλλοι δύο. Και αυτό δεν είναι καλό για την ομάδα, γιατί συχνές αλλαγές προπονητών είναι και ιδίωμα βέβαια των Ελλήνων αυτό, να κάνουμε πολλές αλλαγές. Ναι. Πάντα φταίει ο προπονητής. Και ειδικά ο προκάτοχος έτσι στην διοίκηση των Τρικάλων. Ναι, ήταν σε αυτό το τομέα. Ναι, το έχουμε εξαιρεστικό. Ελπίζω να μην το συνεχίσουμε και τώρα. Ναι, δεν είναι καλές οι αλλαγές προπονητών. Νομίζω ότι η διοίκηση πρέπει να παίρνει την ευθύνη για τον προπονητή, να έχει έναν προπονητή ο οποίος πιστεύει η διοίκηση ότι αυτός θα φέρει εις πέρας την αποστολή και το στόχο της ομάδας και να το στηρίζει και στις καλές και στις δύσκολες στιγμές. Γιατί εντάξει, λέμε ότι ο προπονητής αλλάζει την ψυχολογία κτλ. Νομίζω ότι ο προπονητής ο οποίος έχει δουλέψει μια ομάδα και τη δουλεύει χρόνια είναι ο καλύτερος τρόπος για να. Πάντως αυτό ακούστηκε από Στόλη. Μετά την νίκη που έκαναν τα Τρίκαλα στην Άλτα την προηγούμενη Κυριακή, ότι ήταν θέμα ψυχολογίας και ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο η παρουσία του κυρίου Τσίρκοβιτς. Κοίταξε, στην τεχνική ηγεσία. Εγώ πιστεύω ότι. Αυτό έχει ακουστεί, έτσι. Η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο έτσι, στον ποδοσφαιριστή, δεν το συζητάμε. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως είμαι της άποψης ότι ο προπονητής για να γίνει μια ομάδα, πραγματική ομάδα, πρέπει να κάθεται. Να τον πιστεύει δίκαιο και να νομίζει ότι.
αν πιστεύει ότι έχει όλα τα προσόντα να το στηρίζει και στις καλές και στις δύσκολες στιγμές. Και οι ομάδες χτίζονται στο πέρασμα των αρκετών χρόνων και όχι σε. Απλά γενικά η καρέκλα του προπονητή στα Τρίκαλα είναι ηλεκτρική και το γνωρίζει πολύ καλά. Έτσι, όταν έρχονται κάποια αποτελέσματα τα οποία περιμένουν όλοι και κυρίως η διοίκηση, η οποία είναι εκείνη η οποία έτσι θέτει και τους στόχους εξ αρχής, είναι λογικό. Εντάξει, δεν θα λέγαμε λογικό, αλλά όμως είναι επόμενο να έχουμε κάποιες ανακατατάξεις γενικότερα. Είναι η μοίρα του προπονητή, Βαγγέλη. Δεν γίνεται μόνο στα Τρίκαλα, αλλά γίνεται σε πολλές ομάδες, ειδικά σε ομάδες της Ελλάδος. Βλέπεις ότι και στο παρελθόν υπάρχουν ομάδες, ειδικά ξένες ομάδες, πόσο πολύ στηρίζουν τους προπονητές. Τώρα τι να φέρουμε σε Άλεξ Φέργκισον στην Αγγλία πριν τόσα χρόνια. Υπάρχουν πολλές ομάδες και στη Β' Γ' Εθνική Αγγλία, οι οποίες έχουν τους ίδιους προπονητές. 15-20 χρόνια, για πλάκα τελείω. Έτσι. Ναι. Πιστεύουν στην αξία τους, πιστεύουν ότι έχουν όλα τα προσόντα για να ολοποιήσουν το στόχο ανάλογα με αυτούς που βάζουν κάθε χρονιά. Γιατί οι στόχοι κάθε ομάδας έτσι μπορεί να διαφέρουν από τη μία χρονιά στην άλλη. Εξαρτάται από το υλικό και δεν μπορείς να περιμένεις θαύματα, δεν μπορεί να περιμένεις θαύματα συγκεκριμένα από τον κύριο Τσίρκοβιτς από τη στιγμή που η ομάδα πραγματικά εγώ πιστεύω ότι δεν διαθέτει το ανάλογο ταλέντο, τη μεγάλη ποιότητα ποδοσφαιριστών και ειδικότερα στο δημιουργικό κομμάτι, όπου εκεί χρειαζόμαστε πολύ μεγάλη, θα χρειαζόμαστε μάλιστα πολύ μεγαλύτερη. Λοιπόν, μια οντιλία εδώ πέρα. Πάμε στο πρώτο break για σήμερα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας για τον ΑΟ Τρίκαλα. Και πάλι μαζί, κύριε Κάτι και Ξέντρα, μέρος δεύτερο. Επιστρέφουμε εδώ στην κουβέντα μας με τον Αποστόλη τον Καραγκάνη. Από όσο να ολοκληρώσουμε λίγο την κουβέντα μας για την ομάδα των Τρικάλων. Την επόμενη Κυριακή υπάρχει το παιχνίδι με τον Θεσπρωτό. Ένα μάτς. Όλα τα μάτς κρύβουν παγίδες. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην κατηγορία. Ειδικά όταν παίζεις εκτός έδρας, σίγουρα χρειάζεται τη δικιά του προσοχή. Πρέπει να δώσει την ανάλογη βαρύτητα, να προετοιμάσει ο προπονητής την ομάδα. Δύσκολο παιχνίδι, όπως θα είναι, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, έτσι. Και είπαμε και πριν ότι όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα, είτε παίζει με τον πρώτο είτε με τον τελευταίο. Αυτό συμβαίνει με όλες τις ομάδες. Βλέπουμε, ας πούμε, και στη Super League πόσο δύσκολα κερδίζουν οι πρωτοπόρες ομάδες. Το ίδιο συμβαίνει και πολύ περισσότερο, μάλιστα, όταν μιλάμε για μια κατηγορία όπως είναι η Δέλτα Εθνική. Θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα θα αποδώσει καλύτερο ποδόσφαιρο, γνωρίζοντας καλύτερα και ο προπονητής τους παίκτες. Και όταν θα έχει στη διάθεσή του όλο το υλικό, νομίζω ότι η ομάδα έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον να αποδώσει καλύτερο ποδόσφαιρο. Μιλήσαμε μέχρι τώρα μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι, αυτό το οποίο φαίνεται προς τα έξω. Θέλω να σχολιάσουμε λίγο και το οργανωτικό κομμάτι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια, μιλώντας για τον ΑΟ Τρίκαλα, βλέπουμε πολλές ελλείψεις σε κάποια σημαντικά κομμάτια όπως ακαδημίες. Γενικότερα, υπήρχαν έτσι κάποια πράγματα που δεν ασχολούνταν. Πλέον πιστεύεις ότι δουλεύουμε σε ένα υγιές πλαίσιο σε όλα τα επίπεδα όσον αφορά την ομάδα των Τρικάλων? Είναι άκερο να συγκρίνουμε επαγγελματικές κατηγορίες όταν η ομάδα ήταν γάμα του και β' εθνική χρόνια και με την τωρινή κατάσταση. Όταν όχι, και για δέλτα εθνική. Όταν η ομάδα έπαιζε πάλι στη δέλτα εθνική τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε, ναι, όταν η ομάδα έπαιζε δέλτα εθνική με την τωρινή κατάσταση, υπάρχει μια ειδοποιώση διαφορά. Νομίζω ότι οι άνθρωποι κινούνται σε χαμηλούς τόνους, δεν λένε μεγάλα λόγια. Δεν λένε μεγάλες κουβέντες, δεν βγαίνουν κάθε μέρα στην τηλεόραση ή στα ράδια να προβάλλουν τον εαυτό τους και νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό προσόν για τον πρόεδρο και πιστεύω ότι αυτό το εκτιμά και ο κόσμος. Από εκεί και πέρα σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη έτσι, όσον αφορά την οργανωτικότητα της ομάδας, χρειάζεται, τα έχουμε πει και με τον πρόεδρο που συζητάω αρκετές φορές, τον κύριο Ζαχόπουλο, που το έχω πει ότι πρέπει να κάνει κάποιο γήπεδο αν θέλει να είναι πρόεδρος και την άλλη χρονιά, αν θέλει να κάνει ακαδημίες, να ασχοληθεί με ακαδημίες. Είναι τα πιο βασικά, πιστεύω, στο κομμάτι το να λέγεις σοβαρή ομάδα. Είναι τα πιο. Δεν μπορεί να είσαι ομάδα, να είσαι Τρίκαλα και να τρέχεις, ειδικά όταν ήμασταν και πέρσι Β' Εθνική, και να τρέχουμε στα χαρτιά. Καλά, αυτό το περσινό ήταν απίστευτο. Δηλαδή 100 χιλιόμετρα κάθε μέρα για να γίνει προπόνηση. Ακριβώς. Δεν μπορεί να. Εντάξει, φέτος είναι καλό ότι υπάρχει το γήπεδο Πετροδού, το οποίο είναι έτοιμο. Μπορεί η ομάδα να προπονείται εκεί πέρα. Έτσι, εντάξει. Γιατί υπάρχει το γήπεδο. Το βοηθητικό, εντάξει. Δεν πρόκειται ποτέ να το δούμε. Δεν πιστεύω ότι είναι Τρίκαλα, Βαγγέλη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Να είσαι ΑΟ Τρίκαλα και να παίζει την ομάδα νέων με πλαστά δελτία. Δηλαδή νομίζω ότι όπω γινόταν πέρυσι. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορείς να μιλάς ότι η ομάδα πάει καλά όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα. Πιστεύω ότι
Θα τα δουν αυτά οι άνθρωποι της διοίκησης. Με τον καιρό. Με τον καιρό και νομίζω ότι μπορούν να διορθώσουν αρκετά πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι το γήπεδο, η υλικοτεχνική υποδομή και οι ακαδημίες νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε εδώ πέρα με τον Outrick, αλλά πάμε στα υπόλοιπα τώρα. Πάμε στις κάρτες που σας δείχνουμε κάθε Κυριακή. Να ξεκινήσουμε από το πρωτάθλημα της Super League, να δούμε τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο, τη 19η αγωνιστική ημέρα, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός συνέχισε με νίκη, πέρασε από τον Καφτατζόγλιο επί της δόξας δράμας, ενώ και ο Ολυμπιακός κέρδισε χτες τον Εργοτέλη. Να ξεκινήσουμε με την κάρτα των αποτελεσμάτων, η οποία είναι έτοιμη. 19η αγωνιστική λοιπόν. Όφη Ξάνθη 1-0. Πανιώνιος Κέρκυρα 2-0. Ολυμπιακός Εργοτέλης 3-0. Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης 0-1. Γιάννη Πανετολικός 1-0. Δόξα δράμας Παναθηναϊκός 0-1. Άρης Λεβαδιακός 2-1 και ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο ντέρμπι των Δικεφάλων 0-2. ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε μια σημαντική νίκη. Στην βαθμολογία τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει 45 βαθμούς. Είναι λάθος αυτή η κάρτα. Λείπει το μάτι του Παναθηναϊκού με το Λεβαδιακό. 48 έχει ο Παναθηναϊκός και 43 ο Ολυμπιακός. Είναι 5 βαθμοί της διαφοράς ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έχει 35, η ΑΕΚ έχει 34, 29 έχει Ξάνθη, 27 ο Ατρόμητος, 26 έχει Όφη, 22 Πανιώνιος Εργοτέλης και Αστέρας Τρίπολης, 21 βαθμούς έχει ο Άρης, 17 Πανετολικός, 14 στα Γιάννη και στις τρεις τελευταίες θέσεις η Κέρκυρα έχει 12, ο Λεβαδιακός 6 και Δόξα Δράμας τελευταία με 3 βαθμούς. Λοιπόν, Απόστολε, πρωτάθλημα Super League. Υποβαθμισμένο φέτος, έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ναι, γενικότερα πάει με το κλίμα της εποχής. Υπάρχει μια συγκυρία που ξέρουμε όλοι που βιώνει η Ελλάδα και νομίζω ότι το ίδιο γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς δεν είναι. Το θέμα είναι αποκαρδιωτικό. Λέγαμε και πριν, Βαγγέλη, ότι μετά την ομάδα των Τρικάλων είδαμε τα δύο παιχνίδια της Super League, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Πιστεύω ότι το θέμα δεν είναι καθόλου καλό και απορώ πως ένας φίλαθλος να πάει να δει ένα παιχνίδι, ας πούμε, που έπαιζε ο Παναθηναϊκός στο Καφτατζόγλιο, να έχει μείον ένα, μείον δύο βαθμούς και να πάει να πληρώσει 20 ευρώ και να δει αυτό τον αγώνα. Να δει αυτό το θέμα. Από την τηλεόραση και πάλι. Από την τηλεόραση και δύσκολα το βλέπεις, έτσι να πίνεις και καφέ και τα λοιπά. Νομίζω ότι δεν είναι καθόλου καλό το θέμα. Από και πέρα ο Παναθηναϊκός δίκαια βρίσκεται με 5 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι υπάρχει όμως πολύ δρόμος ακόμα. Mm-hmm. Χωρίς να αποδίδει καλό ποδόσφαιρο και γι' αυτό πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει. Του δίνω αρκετές ελπίδες για το πρωτάθλημα ακόμα. Γιατί νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι αξιόπιστη ομάδα για να πάρει κάποια αποτελέσματα όσον αφορά. Πάντως είναι πιο αξιόπιστος από τον Ολυμπιακό μέχρι τώρα. Αυτή τη στιγμή. Δηλαδή βλέπεις ότι έστω με ένα 0 τα παίρνει τα παιχνίδια, τα καθαρίζει. Έστω δύσκολα. Και ακόμη και όταν δεν είναι καλός αγωνιστικά. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Απλώς πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει καλύτερο ρόστερ, πιο πολύ βάθος στον πάγκο και ίσως αυτό επηρεάσει τον Παναθηναϊκό. Απλώς ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με πολύ καλύτερη φρεσκάδα, έπαιζε πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο και δεν ξέρω αν αυτή η διοίκηση και αν αυτοί οι παίχτες, επειδή έγινε μάλλον το πρώτο φαβορί, και ίσως είναι ένας λόγος που τώρα πλέον στα τελευταία παιχνίδια δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός όμως, ο οποίος έχει 3 καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλια και το κύπελλο, έχει την Ευρώπη. Σίγουρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι ένα ντεζαβαντάζ. Πολλές υποχρεώσεις, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μόνο το πρωτάθλημα. Είναι ένα ντεζαβαντάζ για τον Ολυμπιακό, αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλύτερο ρόστερ από τον Παναθηναϊκό. Αν και πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες έχουν φέρει πολλούς ξένους παίκτες αμφιβόλου αξίας, οι οποίοι δεν νομίζω ότι προσδίδουν κάτι πολύ καλό για τον Έλληνα φίλο. Να το σχολιάσουμε λίγο αυτό. Ήταν μια κουβέντα που είχαμε και πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Όσον αφορά τους πολλούς ξένους παίκτες που αγωνίζονται στις ελληνικές ομάδες, κάποιοι από τους οποίους δεν νομίζω ότι κάνουν τη διαφορά και είναι καλύτεροι από τους Έλληνες που βρίσκονται στον πάγκο ή και στην κερκίδα, έτσι, σε κάθε ομάδα, στη Super League. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια ιστορία πολλών ξένων παικτών στη χώρα μας, οι οποίοι δεν είναι παίκτες υψηλής δυναμικής, δεν προσδίδουν κάτι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, εκτός από κάποιους βέβαια που υπάρχουν κάποιοι έτσι πολύ καλοί, δεν τους βάζουμε όλους στο ίδιο καζάνι. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι οι διοικήσεις πρέπει να δώσουν πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στους Έλληνες παίκτες, να προσπαθήσουν να προωθήσουν κάποια νεαρά παιδιά, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι δεν τους δείχνουν την ανάλογη εμπιστοσύνη που πρέπει, και πολλοί ξένοι προπονητές προτιμούν τους σε εισαγωγικά τους δικούς τους παίκτες και αυτό φαίνεται ειδικά με τον Ολυμπιακό, όπου ο κύριος Βαλβέρδε δείχνει τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου, έτσι, στον Αμπντούν ή παλιότερα στο Φουστέρ ή σε παίκτες Ουρμπάιθ και τα λοιπά, σε δικούς του παίκτες εισαγωγικά, και όχι σε παίκτες όπως ο Φετβατζίδης ή ο Ποτουρίδη.
Βορύδης. Και άλλα παιδιά τα οποία έφυγαν από τον Ολυμπιακό. Και άλλα παιδιά που έφυγαν από τον Ολυμπιακό. Όπως και ο Νικλητσιώτης, παράδειγμα, που ήταν ένας δικός μας παίχτης. Ή ο Κώστας ο Φουρτούνης που έφυγε πριν πάει, πριν φύγει, ξανάρθει όταν έφυγε από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ή ο Κυριάκος ο Παπαδόπουλος και άλλοι παίχτες οι οποίοι πραγματικά δεν ήταν παρήγορο, να μην παίζουν. Αποστόλη παρήγορα αυτό ότι βλέπουμε πολλούς Έλληνες παίχτες να παίζουν σε ξένα πρωταθλήματα. Ο Φουρτούνης, ναι. Ο Κώστας, ένα δικό σου παιδί, τον οποίο τον ανέφερες και εσύ, είναι βασικός. Ξεκινάει βασικός στην Καϊζερσλάουτερ στη Γερμανία και άλλα παιδιά. Ο Κυριάκος, υπάρχουν ας πούμε αρκετοί Έλληνες. Και μάλιστα θεωρώ ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ την εθνική ομάδα, η οποία εξασφάλισε για μία ακόμη φορά την πρόκρισή της στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ναι, αυτό είναι ένα παράδοξο γεγονός και νομίζω ότι αυτό οφείλεται πιο πολύ στην οργάνωση που έχει η εθνική ομάδα όσον αφορά το κομμάτι των επιλογών και γενικότερα της οργάνωσής της. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι στηρίζεται πιο πολύ σε παίκτες οι οποίοι παίζουν στο εξωτερικό. Ναι. Γιατί, Βαγγέλη, δεν νομίζω και εσύ, δεν ξέρω αν είσαι της ίδιας άποψης, αν ένα παράδειγμα Φουρτούνης, αν τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός, θα έπαιζε τον Ολυμπιακό. Ενώ στο παίζει στην Πολυσυλία, τώρα, σε ένα για τον Φουρτούνη, τι να πούμε, Απόστολε, εδώ κάποιοι λέγανε ότι δεν κάνει για τα τρίκαλα. Ναι, το θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όταν τον έβαζε μέσα ο κύριος Βαζάκας που τον πίστεψε πιο πολύ, πολλοί πετάγονταν από την κερκίδα και λέγανε ότι δεν κάνει ούτε για τη Δήμητρα. Ναι. Δυστυχώς είναι να θέλουμε να τρώμε τα δικά μας παιδιά, να μην στηρίζουμε τα δικά μας παιδιά. Πέρα από αυτό, νομίζω ότι υπάρχει και την γενική ανεπάρκεια που υπάρχει όσον αφορά τους παράγοντες. Όσον αφορά τους παράγοντες, δυστυχώς υπάρχουν οι σκάουτεροι, οι μάνατζερ, οι διάφοροι που έχουν εισχωρήσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ή δεν γνωρίζουν ποδόσφαιρο ή υπάρχουν άλλοι λόγοι, οικονομικοί λόγοι, οι οποίοι κατά την άποψή μου αυτό είναι το πιο σημαντικό λόγο. Θα μου σχολιάσει και την παρουσία της δικής σου, της ομάδας που υποστηρίζεις, που συμπαθείς στο πρωτάθλημα της Super League, η ΑΕΚ, η οποία έχασε από τον ΠΑΟΚ σήμερα. Δυστυχώς είμαστε μια απονεμένη ιστορία. Ο γιος μου 19 χρονών δεν έχει δει πρωτάθλημα. Δεν βλέπω και φως. Είναι φανατικός ΑΕΚτζής και δυστυχώς είναι μια απονεμένη ιστορία. Τώρα ακούγεται κάτι διοικητικά για μια ίσως νέα στρατηγική, μια ομάδα μάλλον η οποία θα ακολουθήσει μια νέα στρατηγική πάλι με Νικολαίδη, Τροχανά, Μπάγεβιτς κτλ. Ίσως δούμε κάτι καλό διοικητικά, ούτως ώστε να δούμε τουλάχιστον μια ομάδα η οποία όλοι ονειρευόμαστε στην ΑΕΚ, γιατί πολλά χρόνια έχουμε να δούμε τουλάχιστον καλό ποδόσφαιρο. Και πρωτάθλημα, έτσι. Και καλό ποδόσφαιρο, γιατί εμείς οι εξήδες μάθαμε παλιότερα τουλάχιστον να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να αλλάξουμε όμως εμείς τώρα κλίμα, να βάλουμε στην κουβέντα μας τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Εόλου, τον Γιάννη Τσίμα. Ο Εόλος, ο οποίος, όπως αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής, σημείωσε μια σημαντική νίκη με 76-71 επί του Κόρυβου στην Αμαλιάδα. Κύριε Τσίμα, καλησπέρα. Ναι, με ακούτε? Ναι, ναι, μια χαρά, καμπάνα ακούγεται. Ναι, επειδή είμαστε στον δρόμο. Γεια σου, Βαγγέλη, καλησπέρα. Λοιπόν, συγχαρητήρια για την σημαντική νίκη που πέτυχε η ομάδα. Ήταν ένα σημαντικό διπλό αυτό, έτσι, σε μια δύσκολη έδρα, γιατί ο Κόρυβος είχε μόλις μία ήττα, αν δεν κάνω λάθος, πριν από το σημερινό παιχνίδι εντός έδρας. Κοίταξε, ό,τι κερδίζεις εκτός έδρας, είπαμε ότι είναι σημαντικό. Πολύ περισσότερο όταν ένα πρωτάθλημα δύσκολο, αμφίροπο, με δύσκολες έδρες, με ομάδες με περίεργα σχήματα, τα οποία δεν μπορεί να μαρκάρεις εύκολα. Εμείς προερχόμασταν από μια ήττα στην Νίκη Βόλου, έτσι άσχημη, ήταν με την έννοια ο τρόπος που ήρθε, με ένα πιθανό τρίποντο, με ταμπλό, με 2-3 λάθη δικά μας τελευταίες επιθέσεις. Θέλαμε οπωσδήποτε να πατήσουμε λίγο στα πόδια μας για να διατηρηθούμε στις υψηλές θέσεις βαθμολογίας. Νομίζω ότι ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι στην αρχή και η εμφάνιση του πρώτου δεκαλέπτου μας έδωσε την έξι ένα δύσκολο μας πραγματικά. Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο γενικά για την ροή του αγώνα. Πώς πήγε το παιχνίδι, ήταν ντέρμπι μέχρι το τέλος, από την αρχή μέχρι το τέλος, ή ο Έολος είχε πάρει έτσι κάποια διαφορά την οποία διατήρησε στο φινάλε? Κοίταξε, ήμασταν κάναμε ένα εκπληκτικό δεκάλεπτο στο οποίο φύγαμε με 18 πόντους, 12-14-30, 12-30 κάπου εκεί. Αντιδράσαμε γηπεδού και ήταν λογικό σε κάποια φάση το βάζουν ή κάποια καλάθια. Η αλήθεια είναι ότι και σήμερα φάγαμε δύο τρίποντα πίσω από τη σέντρα. Πίσω από τη σέντρα? Ναι, ακριβώς όπως το λέω. Παρ' όλα αυτά διατηρούσαμε μια διαφορά συνέχεια στους 10-12 πόντους. Η πίεση του γηπεδού ήταν στο τέλος πιο δυνατή. Μας φτάσαμε μέχρι τους 4 πόντους, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Και στο τέλος τα τελευταία 2-3 λεπτά δεν κινδυνεύσαμε περισσότερο. Κρατήσαμε αυτή τη διαφορά των 4-5 πόντων. Δεν χρειάστηκε να ρισκάρουμε να πάμε σε βολές και όλα αυτά. Νομίζω ότι ήταν μια εμφάνιση απλά που χρειαζόμασταν τους βαθμούς της νίκης. Θέλαμε να κερδίσουμε γιατί η συνέχεια πραγματικά είναι πολύ δύσκολη. Πραγματικά, ναι. Τα παιδιά είναι πολύ κουρασμένα και χρειαζόμασταν οπωσδήποτε τη νίκη. Και είναι πολύ σημαντικό ότι και όσον αφορά την ψυχολογία της ομάδας, κατάφερε να ανακάμψει άμεσα μετά το άτυχο αυτό αποτέλεσμα απέναντι στην Νίκη Βόλου και να φτάσει σήμερα στο ροζ φύλλο της νίκης σε αυτό το παιχνίδι.
Ναι, νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπατε εσείς, ότι όταν χάνεις και παίζεις δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός έδρας και έχεις τέτοια πίεση για το αποτέλεσμα, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Τα παιδιά κουβαλώσαν ένα μεγάλο φορτίο στις πλάτες τους, ήταν στεναχωρημένοι όλοι τους από τον τρόπο που χάσανε στην Νίκη Βόλου, θέλανε να τα ανταπεξέλθουν και όταν κερδίζεις, κερδίζεις. Τώρα το αν είσαι πολύ καλός ή πολύ κακός ή τέτοια, όταν έχεις συνεχόμενα ντέρμπι είναι το τελευταίο που μετράει. Έτσι ακριβώς. Μέσα στην άλλη εβδομάδα παίζουμε το φιλαδυτικό. Να μιλήσουμε για αυτόν τον αγώνα λίγο. Ένα παιχνίδι πρόκληση για όλους τους τρικαλινούς φιλάδους. Παίζουν οι δύο πρωτοπόροι της βαθμολογίας εδώ στα Τρίκαλα. Ένα μεγάλο ντέρμπι που αναμένεται έτσι να έχει και πολύ κόσμο στο κλειστό την ερχόμενη Κυριακή. Ναι, είναι σίγουρα ένα μεγάλο παιχνίδι. Περισσότερο από όλα για μας είναι βαθμολογική σημασία το παιχνίδι, γιατί συνεχίζουμε μια πιθανή νίκη να διατηρούμε την απόσταση μας από τους τρίτους βαθμολογίας μεγαλύτερη. Μας ακολουθούν μετά από αυτό δύο παιχνίδια στην Αθήνα, στην Αγία Παρασκευή στο Εδάλεο. Άρα νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη, βοήθεια των φιλάθλων, πάρα πολύ μεγάλη συσπήρωση, πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση και από τους παίκτες και από τους διοικητικούς όλους, γιατί είναι ένα μάτι, μια ομάδα η οποία δεν σας το κρύβω ότι στα περισσότερα παιχνίδια μπορεί να έχει ένα διόμορφο στυλ να κερδίζει εύκολα κτλ. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία οι αντίπαλοι διαμαρτύρονται έντονα για τα σφυρίγματά τους. Mm-hmm. Και αυτό εμάς με βάση αυτά που είδαμε τις τελευταίες μέρες με το Ηράκλειο αλλά και σήμερα μας έχει πανεκοβάλει αρκετά. Γεια σας και μιλάμε για την διαιτησία. Ήταν καλή σήμερα στο παιχνίδι με τον Κόρυβο. Θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Τζίμα, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και καλή συνέχεια στην ομάδα σας. Θα έχουμε πολύ περισσότερο να πούμε για το παιχνίδι της Κυριακής με το φιλαθλητικό. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Τα παιδιά πάντως αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι είναι πολύ κουρασμένα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δύσκολο φοβερό ταξίδι ανεβαίνοντας Μπράβο και ανεβαίνοντας και Δομοκό. Έτσι. Εντάξει, πρέπει να συνειδητοποιήσουν λίγο όλοι σε αυτή την πόλη ότι χρειάζεται άμεση στήριξη από όλους τους φορείς για να μπορέσει αυτή η ομάδα να ορθοποδήσει, να περάσει το σκόπελο και να ανέβει κατηγορία. Έτσι ακριβώς. Και εμείς όσο μπορούμε από το χέρι μας, όσο περνάει από το χέρι μας, μάλλον θα προσπαθήσουμε ώστε έτσι να προβάλλουμε αυτό το παιχνίδι, το οποίο ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ σημαντικό και χρειάζεται έτσι ο κόσμος να στηρίξει την προσπάθεια που γίνεται στον Έολο. Νομίζω και αυτό το παιχνίδι, Βαγγέλη, όπως σωστά το είπες, αλλά και όλα τα παιχνίδια. Έτσι. Και όλα τα υπόλοιπα, ναι. Έγινε. Λοιπόν, κύριε Τζίμα, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, Αποστόλη, ο Έολος, τρένο. Ναι, κέρδισε δεν... και σήμερα τον Κόρυβο. Και όπως όλα δείχνουν, θα είναι στην Α2 κατηγορία. Δεν έχω τη δυνατότητα. Ένα μόνο παιχνίδι μπόρεσα να πάω, γιατί δεν έχω δυνατότητα λόγω των πολλών υποχρεώσεων αγωνιστικών. Αλλά αξίζω συγχαρητήρια στην διοίκηση, που είναι μια ομάδα ανθρώπων που πραγματικά δουλεύει πολύ πειθαρχημένα. Ειδικά με τον πρόεδρο, ήμασταν μαζί σε κάποιο σχολείο του Μεγαλοχωρίου μια χρονιά. Κύριο Χλωρό. Με τον κύριο Χλωρό. Είναι ένας άνθρωπος σοβαρός, πολύ οργανωτικός. Ο κύριο Τζίμας είναι ένας προπονητής, ο οποίος έτσι αθλητικά, να το πούμε, παίζει την κατηγορία στα δάχτυλα. Την έχει δηλαδή. Εντάξει, εδώ έβγαλε τον Άσο τώρα στην Α1. Είναι ένας άνθρωπος επικοινωνιακός, η οποία κρατάει την ομάδα σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο. Πολύ συσπηρωμένη, πολύ δεμένη και φυσικά είναι πολύ και όπως είπα επικοινωνιακός και με τους φιλάθλους και το αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Και ένα ρόστερ παιχτών, οι οποίοι. Είναι ένα ρόστερ, δεν το συζητάμε. Τους περισσότερους γνωρίζουμε και από τον ΑΣΥΓΜΑ Τρίκαλα. Πολύ καλή παίχτες. Θεωρώ ότι είναι πολυτέλεια για την κατηγορία αυτή η παίχτες, ναι, έτσι που έχει ο Έολος. Η ομάδα έτσι. Βέβαια ο κύριος Τζίμος καλά κάνει και πάντα λέει ότι όλα τα παιχνίδια είναι πολύ δύσκολα κτλ. Νομίζω ότι η Α2 είναι πολύ κοντά για τον Έολο. Έτσι. Και είναι κάτι το οποίο όλοι φυσικά θέλουμε. Φυσικά το ευχόμαστε. Ναι, όλοι θέλουμε η ομάδα να πάει στην Α2 κατηγορία. Σίγουρα είναι μια τελείως διαφορετική κατηγορία, άλλο το επίπεδο. Έτσι, και νομίζω ότι όλη η πόλη θα κερδίσει από αυτό το γεγονός. Να έχει μια ομάδα σε αυτό το επίπεδο, στην Α2. Κάθε κατηγορία που ανεβαίνει είναι καλό για την πόλη. Οποιοδήποτε είναι αυτό το άθλημα, πόσο μάλλον είναι όταν πρόκειται για τον μπάσκετ, το οποίο είναι πολύ αγαπητό στον νομό Τρικάλου. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις κάρτες για το πρωτάθλημα της β' εθνικής κατηγορίας του μπάσκετ. Να ξεκινήσουμε από την κάρτα με τα αποτελέσματα. Είχαμε τη 16η αγωνιστική ημέρα σήμερα. Εγάλιο Δούκας 87-76. Χαλκιδόνα Νέα Ρίστ 0-20 Ανεφαγόνος. Μεντ Στρατόνη 74-61. Αναγέννηση Φλόγας Διαγόρας Ρόδου 90-85. Ηράκλειο Έντας Ευόσμου 90-81. Νίκη Βόλου Ηρακλής 84-58. Κόρυβος Έολος 71-76. Και Φιλαθλητικός Αγία Παρασκευή 66-58. Στη βαθμολογία βλέπουμε ότι ο Έολος έχει συγκάτοικο το φιλαθλητικό πλέον στην κορυφή. Έχουν από 30 βαθμούς έκαστος. Είναι δύο ομάδες που έχουν αποσπαστεί όμως από τις υπόλοιπες. Και έχουν ένα πολύ μεγάλο βαντάζ 4 βαθμών όσον αφορά την άνοδο στην Α2 κατηγορία. Πιο κάτω, Νίκη Βόλου και Ηράκλειο με 26, Αγία Παρασκευή Διαγόρας και Νέα Ρίστα από 25, Στρατόνη Μέντα από 24, Δούκας, Κόρυβος, Εγάλιο από 23 βαθμούς, 22 έχει ο Έντας Ευόσμου, 21 βαθμούς έχει ο Ηρακλής, 20 Αναγέννηση Φλόγας και στην τελευταία θέση έχουμε την Χαλκιδόνα με 17 βαθμούς. Λοιπόν, αυτά. Απόστολε, όπως βλέπεις, ο Έολος έχει ένα ξεκάθαρο αβαντάζ
4 βαθμών. Αν καταφέρει να πάρει και τα επόμενα 2 ντέρμπι, νομίζω ότι είναι... θα κάνει από πολύ νωρίς έτσι. 3 ομάδες δεν ανεβαίνουν. Ναι. 3 ανεβαίνουν. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ κοντά, όπως προείπα. Πιστεύω ότι είναι ομάδα τουλάχιστον Α2 και με κάποιες προσθήκες, ίσως και ακόμα και Α1, διότι και το μπάσκετ, όπως και όλα τα αθλήματα, δυστυχώς έχουν γενικότερα με τις συγκυρίες που υπάρχουν, δυστυχώς έχουν πάει προς τα κάτω το επίπεδό τους. Αλλά πραγματικά οι άνθρωποι του ΕΟΛΟ αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και πιστεύω ότι τους αξίζει η Α2. Και είναι πολύ σημαντικό ότι μπορεί αυτή η διοίκηση, η πολυμελής διοίκηση, έτσι, που απαρτίζεται από αρκετά άτομα, παραμένει συμπαγής. Ναι. Γιατί αυτό ήταν το μεγάλο στίγμα όταν ξεκινούσε η χρονιά. Πολλοί ήταν εκείνοι που λέγανε ότι θα εξαρτηθεί η πορεία της ομάδας από το αν η διοίκηση καταφέρει να παραμείνει σταθερή. Η διοίκηση όχι απλά παραμένει σταθερή, αλλά βλέπουμε ότι είναι και συνεπής γενικά στις υποχρεώσεις και ότι δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα σε καιρούς χαλεπούς. Δύσκολους καιρούς. Κρατάει ενωμένη όλη την ομάδα, όλο τους παίχτες, το προπονητικό team. Πολύ, πολύ καλά τα πάει με τους φιλάθλους όπου αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια. Και νομίζω ότι. Την Κυριακή θα έχουμε και ένα πολύ μεγάλο νούμερο θεατών, πιστεύω. Έτσι, το μεγάλο θεατών. Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι και νομίζω ότι πραγματικά όλοι αξίζουν και πρέπει να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και πάλι μαζί, κύριε Κάτι, και ξέρετε, μέρος τρίτο και τελευταίο. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στα αριστεχνικά πρωταθλήματα του νομού μας. Αυτό το Σαββατοκύριακο να αρχίσουμε το πρωτάθλημα της ΑΕΠΣ, εκεί όπου χθες είχαμε την 27η αγωνιστική μέρα. Να ξεκινήσουμε από τα αποτελέσματα. Γενέση Νεοχώρη 3-1. Φαρκαδόνα Φίκη 3-0. Πλοπιακός Φλαμούλη 0-3. Κρύα Βρύση Πρόδρομος 2-1. Ζάρκο Λογκάκι 1-2. ΑΕΤ Βαλτινό 0-3. Καστράκι Μεγάλα Καλύβια 1-4. Δήμητρα Πόλων Μετέωρα 0-2 και Ασπροκλησιά Αχιλλέας Μπάρας 1-2. Ρεπό είχαν οι παραλυθέοι. Πάμε στην βαθμολογία. Τα Μετέωρα έχουν 67 βαθμούς αλλά και ένα μάτς παραπάνω από το Φλαμούλι που ακολουθεί με 60. Η Δήμητρα Πόλων έχει 55 βαθμούς, η ΑΕΤ 53. Κρύα Βρύ 47, Μεγάλα Καλύβια 43. Ο Πρόδρομος έχει 42 βαθμούς, 37 έχει ο Αχιλλέας Μπάρας. 36 το Βαλτινό, 35 το Καστράκι, 34 οι παραλυθέοι. Και από εδώ και κάτω. Η Φαρκαδόνα έχει 31 βαθμούς και όλες οι υπόλοιπες ομάδες, αν τελείωνε το πρωτάθλημα σήμερα, θα υποβιβάζονταν. Λογκάκι 28 βαθμούς, όσο και η Ασπροκλησιά, 25 έχει το Γενέση, 24 η Φίκη, το Νεοχώρη έχει 15, το Ζάρκο 14 και στην τελευταία θέση ο Πλοπιακός έχει 12 βαθμούς. Πάμε και στην επόμενη αγωνιστική, 28η αγωνιστική ημέρα. Φαρκαδόνα Γενέση, Νεοχώρη Πλοπιακός, Φίκη Κρύα Βρύση, Φλαμούλη Ζάρκο, Πρόδρομος ΑΕΤ, Λογκάκι Καστράκι, Βαλτινό Δήμητρα Απόλλων, Μεγάλα Καλύβια Παραλυθέοι και Μετέωρα Ασπροκλησιά. Ρεπό θα έχει ο Αχιλλέας Μπάρας. Λοιπόν, Αποστόλε, είχαμε τον ντέρμπι χθες εκεί στην Παλκούρα, η ομάδα σου το πάλεψε. Τελικά δεν απέφυγε όμως την ήττα από την πρωτοπόρο ομάδα των Μετεώρα. Μίλησέ μας λίγο για αυτό το παιχνίδι. Εξαγγελή, έτσι το ζήσαμε έντονα. Ήταν ένα, εγώ είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών μου. Ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι. Φάγαμε τον γκολ στο 30. Με ένα πέναλτι το οποίο ίσως δόθηκε με σχετική ευκολία και οι δύο παίχτες τραβούσαν ένα στον άλλον. Τελικά δόθηκε πέναλτι. Τέλος πάντων, πάντως μετά τον γκολ που δεχτήκαμε, η ομάδα μου ήταν πολύ ανώτερη από τα Μετέωρα. Προσπάθησε με όλους τους τρόπους, με ποδόσφαιρο κυριαρχίας, με ποδόσφαιρο κατοχής μπάλας, να δημιουργήσουμε και να φτάσουμε κοντά στην εστία των Μετεώρων. Κάναμε αρκετές φάσεις. Δεν αφήσαμε τα Μετέωρα να μας απειλήσει ούτε σε μία φάση. Στην κυριολεξία, έτσι, και θέλω να το πω αυτό, ότι να πω ότι 9 άτομα των Μετεώρων ήταν έξω από τη μεγάλη περιοχή. Προσπαθήσαμε με όλους τους τρόπους να δημιουργήσουμε φάσεις. Κάναμε, δημιουργήσαμε φάσεις, απλώς δεν ήρθε το γκολ. Ήταν, πιστεύω, ένα άδικο αποτέλεσμα για μας. Γιατί πραγματικά και οι ουδέτεροι φίλαθλοι που ήταν στο γήπεδο μας είπαν ότι τουλάχιστον την ισοπαλία την αξίζαμε. Και αρκετός κόσμος στο γήπεδο. Ναι, σίγουρα όμως θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην ομάδα των Μετεώρων για το παιχνίδι τους. Το πολύ καθαρό παιχνίδι και των δύο, έτσι, και των δύο ομάδων. Αρκετός κόσμος βρέθηκε στο παιχνίδι. Όπως βρίσκεται φέτος στην ΑΕΠΣ γενικά, αρκετός κόσμος. Ειδικά όταν υπάρχει κάποιο ντέρμπι, πραγματικά έχουν πολύ κόσμο.
η ομάδα μου και σε αυτό το παιχνίδι έβγαλε εμπνεύσεις, έβγαλε έτσι. Φαίνεται ότι είναι μια ομάδα η οποία πλημμυρίζει από ταλέντο. 7 παιδιά που αγωνιστήκαν στην 11η ήταν γεννηθέντες το 94, 95, 96. Δηλαδή, μιλάμε για παιδιά 15, 16, 17 ετών. Και πιστεύω ότι απέναντι σε μια καλή, έμπειρη ομάδα, η ομάδα των Μετεώρων πήρε ένα αποτέλεσμα. Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, όσο επιτρέπεται αυτό στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, μια επαγγελματική νίκη. Λοιπόν, θέλω να μου σχολιάσει λίγο καταρχήν την εικόνα που έχουμε στο πρωτάθλημα τη ΑΕΠ φέτος, όσον αφορά τη βαθμολογία. Τα Μετέωρα έχουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα. Βέβαια, όμως υπάρχουν αρκετά μάτσα ακόμη. Όλα μπορεί να συμβούν στη συνέχεια απέναντι στο Φλαμούλι. Η ομάδα σου είναι η τρίτη. Και μετά θα μιλήσουμε για το κομμάτι Δήμητρα Πόλων, όπου πραγματικά νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια και φέτος στους παίχτες σου. Και σε εσάς εννοείται, έτσι, που είστε και το τεχνικό team της ομάδας. Να ξεκινήσουμε από την κορυφή της βαθμολογίας. Κοίταξε, τα Μετέωρα έχουν μια σταθερή πορεία, ειδικά από μετά την 7η-8η αγωνιστική, 10η, αν δεν απατώμε, έχουν πάρει το προβάδισμα στην κεφαλή της βαθμολογίας. Το διατηρούν μέχρι τώρα. 7 βαθμοί είναι η διαφορά από την ομάδα του Φλαμουλίου. Από εκεί και πέρα όμως έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο το Φλαμούλι. Έχει το ντέρμπι μέσα στο Φλαμούλι. Νομίζω ότι υπάρχει δρόμος ακόμα και εκεί. Μπορεί να γίνουν κάποιες ανατροπές, κάποια κακά παιχνίδια, κάποια άσχημα παιχνίδια. Και νομίζω ότι θα κριθεί στη διάρκεια που θα έχουν οι ομάδες όσο προχωράμε και στην αυτοσυγκέντρωση που θα έχουν όσο προχωράμε προς το τέλος του πρωταθλήματος. Είναι οι δύο πιο έμπειρες ομάδες, και τα Μετέωρα και το Φλαμούλι. Είναι ομάδες οι οποίες θέλουν να κάνουν τον πρωταθλητισμό. Είναι καλές ομάδες, έμπειρες ομάδες και οι δύο, και πραγματικά ανάμεσα στις δύο ομάδες αυτές θα κριθεί και, έτσι, και ο τίτλος του πρωταθλητή. Λοιπόν, Δήμητρα Πόλων. Και φέτος έτσι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Μια ομάδα η οποία κοιτάει στα μάτια ακόμα και τους πρωτοπόρους. Πραγματικά αξιοζήλευτη η πορεία της κάθε χρόνο. Και κάναμε φέτος, Βαγγέλη, πολύ καλά παιχνίδια. Ειλικρινά το λέω, κάναμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα με παιδιά, με νέα παιδιά, πολύ νέα παιδιά. Εκτός από 2-3-4 έμπειρους που έχουμε, όλοι οι άλλοι είναι πολύ μικρή ηλικία. Όπως κάθε χρόνο, άλλωστε. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πραγματικά, όπως είπα και πριν, μια ομάδα η οποία. Έτσι φαίνεται ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο, προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, όχι να κλέψει παιχνίδια, και νομίζω ότι πραγματικά η προσπάθεια των παιδιών είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχουν πολλά ταλέντα στην ομάδα μου και πιστεύω ότι πραγματικά αυτό θα φανεί και το καλοκαίρι που κάποιοι παίχτες θα φύγουν από την ομάδα μας, αλλά και στη γενικότερα φιλοσοφία που έχουμε σαν Δήμητρα Απόλλων. Όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδώσει καρπούς και αυτό φαίνεται όχι μόνο από τους παίχτες οι οποίοι παίζουν σε επαγγελματικά πρωταθλήματα, αλλά και γενικότερα από, γενικότερα από την παιδεία, έτσι, που προσπαθεί να περάσει αυτή η ομάδα στον τρικαλινό αθλητισμό. Το μυστικό της επιτυχίας ποιο είναι, κατά τη γνώμη σου, όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε για την αντρική ομάδα, έτσι. Μετά θα πάμε και στις ακαδημίες, όπου και εκεί η Δήμητρα Πόλων πραγματικά έχει δώσει πολύ καλά δείγματα γραφής μέχρι τώρα. Μαζί με τον Νίκο, έτσι, συνεργάτη μου, τον Γιαγιάκο και τους συνεργάτες μας, τους γυμναστές, καταρχήν έχουμε, μπορούμε να πούμε έτσι, την απόλυτη στήριξη της διοίκησης, με την έννοια της διοίκησης, με τον αδερφούς Γατζούλα, δηλαδή, με τους οποίους έχουμε μια άψογη σχέση, με τον κύριο Μπέντε, ο οποίος βοηθάει. Απερίφραστα ακολουθούμε το πρόγραμμα το οποίο έχουμε θέσει από την αρχή μαζί με τον Νίκο, εγώ με τον Νίκο, τον Γιαγιάκο, και από εκεί και πέρα δεν έχουμε κανένα πάνω από το κεφάλι μας, δεν κρεμόμαστε έτσι από ένα αποτέλεσμα και δουλεύουμε χωρίς να λέμε ότι κάπου θα κρυθούμε από ένα μάτσι, από ένα ντέρμπι. Και πραγματικά εγώ πρέπει να το πω αυτό, επειδή το έχω δει με τα μάτια μου. Κάνετε τα πάντα εκεί στην συγκαταστάσεις της Μπαλκούρας. Πέρα από προπονητές, είστε και φροντιστές, είστε γενικώς, και σας ευχαριστεί αυτό που κάνετε. Ναι, αν δεν σε ευχαριστεί αυτό το κομμάτι, δεν μπορείς να το κάνεις, Βαγγέλη. Εσύ μας έχεις δει τουλάχιστον. Ναι. Πάμε με τον Νίκο από τις 1 η ώρα και φεύγουμε 9-10 το βράδυ για να δουλέψεις. Γκαζόνισε, το κουρεύεις. Τα πάντα όλα. Και πιστεύω ότι όμως μας ευχαριστεί πάρα πολύ αυτό, και πραγματικά το να διατηρείται η Δήμητρα Πόλων σε υψηλό επίπεδο τόσο στο αεραστεχνικό πρωτάθλημα αλλά και στα τμήματα υποδομής. Είναι είναι κάτι το οποίο. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο πάντως. Δεν είναι τυχαίο. Τόσα χρόνια όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι συνεχώς κάποιοι παίχτες βγαίνουν από αυτή την ακαδημία και παίζουν σε υψηλό επίπεδο. Τυχαίο δεν υπάρχει τίποτα στον αθλητισμό, Βαγγέλη. Όπως και στη ζωή γενικά. Και στη ζωή γενικότερα. Έχουμε πολλές ώρες δουλειάς. Πολύ χρόνο έχουμε εξοδέψει, ειδικότερα μαζί με τον Νίκο και τους συνεργάτες μας, σε αυτούς τους χώρους. Προσπαθούμε για το καλύτερο, προσπαθούμε όχι μόνο να βγάλουμε ποδοσφαιριστές για υψηλότερες, μεγαλύτερες κατηγορίες, αλλά γενικότερα να βγάλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα σταθούν αύριο μεθαύριο στο μετερίζι της ζωής, γιατί πραγματικά θα βγουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Σας και μιλάμε για τις ακαδημίες, και εκεί συνεχίσει οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, συμμετοχές σε τουρνουά. Στην περιοχή αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Πηγαίνετε, αλωνίζετε όλη τη χώρα κάθε χρόνο. Και φυσικά
αποκορύφημα το μεγάλο τουρνουά, το οποίο κάνετε κάθε χρόνο, διοργανώνετε εδώ και πέντε, θα είναι η έκτη χρονιά φέτος, το οποίο θα διοργανώσετε στην Μπαλκούρα με τη συμμετοχή έτσι μερικών εκ των κορυφαίων ομάδων της χώρας. Θα είναι και η έκτη χρονιά, Ευαγγέλη, όπως που είπες, που θα κάνουμε αυτό το τουρνουά. Νομίζω ότι θα είναι το πιο δύσκολο τουρνουά, τουλάχιστον όσον αφορά τις οικονομικές συγκυρίες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί στη χώρα μας. Όμως μαζί με τον Νίκο το αποφασίσαμε και τη διοίκηση να το κάνουμε. Αρκετές ομάδες, όπως είπες, από την Super League θα συμμετέχουν, αλλά και από πολλές και από τις μεγαλύτερες και καλύτερες και πιο οργανωμένες ακαδημίες από όλη την Ελλάδα. Θα γίνει από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη. Θα έχουμε τη στήριξη, πιστεύω, όλων των φορέων, έτσι, εδώ του νομού μας, από την Περιφερειακή Ενότητα, από το Δήμο Τρικάλων, την ΕΠΣ Τρικάλων και από το Δήμο Καλαμπάκας, από εσάς τους δημοσιογράφους, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Και πιστεύω ότι πραγματικά είναι ένα εγχείρημα από το οποίο είναι στόχος μας να γίνει και αυτοσκοπός, με την έννοια ότι δεν είναι μόνο ένα αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και ένα κομμάτι το οποίο θα φέρει αρκετούς σε αυτό που λέμε επισκέπτες, αθλητικό τουρισμό στην πόλη μας. Γιατί δηλαδή θα βγουν κερδισμένοι πάρα πολλοί άνθρωποι. Τουλάχιστον 600 παιδιά θα είναι σε αυτό το τουρνουά, το οποίο θα μείνει 4 μέρες, συν κάποιους γονείς, 500-600 γονείς που περιμένουμε από όλη την Ελλάδα. Άρα, σε αυτό το κομμάτι που λέμε και θέλουμε να προβάλλουμε αθλητικό τουρισμό, νομίζω ότι είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο κέρδος για τον ομό. Λοιπόν, μια άλλη ερώτηση τώρα. Επειδή κάθε μέρα καταπιάνεις γενικά με πιτσιρικάδες, με νεαρούς ποδοσφαιριστές, πιστεύεις ότι υπάρχει ταλέντο στα Τρίκαλα? Πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Είναι ένα θέμα το οποίο πολλές φορές αναλύουμε έτσι, σε ποδοσφαιρικά πηγαδάκια γενικώς. Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Ποια είναι η δική σου άποψη, που πιάνεις έτσι, έχεις ασχοληθεί με πάρα πολλά παιδιά τα τελευταία χρόνια? 15 χρόνια ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι, με τα τμήματα υποδομής, με ταλέντα, για το ποιο είναι ταλέντο, ποιο δεν είναι ταλέντο, πώς πρέπει να δουλευτεί, τι πρέπει να προσέξει πιο πολύ και τι πρέπει να δώσει σε αυτόν τον αθλητή για να βγει και να προσπαθήσει μάλλον να το αυξήσει τις πιθανότητες να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Πραγματικά υπάρχει πολύ ταλέντο στον ομό μας. Αυτό το έχουμε δει και τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο με κάποια δικά μας παιδιά της Δήμετρας, οι οποίοι παίζουν σε επαγγελματικά πρωταθλήματα, αλλά και γενικότερα στο τρικαλινό ποδόσφαιρο. Αν δεν υπάρχει ταλέντο στα Τρίκαλα, σε μια πόλη που είναι γεμάτη από γήπεδα, τότε πού υπάρχει? Αυτό είναι αναμφίβολο, Βαγγέλη. Από εκεί και πέρα όμως, δυστυχώς είναι αυτό που λέγαμε πριν για τη Super League, ότι δεν προσέχουμε τα δικά μας παιδιά, τα παιδιά τα Ελληνόπουλα, τα παιδιά τα οποία είναι ταλέντα. Ναι. Αν υπάρξουν οι διοικήσεις, οι άνθρωποι, οι προπονητές, οι οποίοι θα στηρίξουν πραγματικά και θα πιστεύω ότι θα επενδύσουν πάνω στα ταλέντα, πραγματικά σε λίγα χρόνια νομίζω ότι το ποδόσφαιρό μας, και είναι ανάγκη των καιρών πλέον, να στηρίζεται σε Ελληνόπουλα. Και μιας και μιλάμε για ταλέντο, μέχρι ποια ηλικία ένας παίχτης χαρακτηρίζεται ως ταλέντο? Γιατί εδώ στην Ελλάδα έχει παρεξηγηθεί λίγο αυτή. Είναι, μπορεί να είναι 21 χρόνο ο άλλος και λέμε ταλέντο. Ενώ στο εξωτερικό μέχρι 15-16, μετά δεν είσαι ταλέντο, μετά ξεφεύγεις. Ένα παιδί, καταρχήν έτσι, για να έρθει για να δουλέψει σε ακαδημίες, πραγματικά όταν είναι ταλέντος, πρέπει να έρθει σε ηλικία 6-7 ετών. Εκεί σίγουρα δεν καταλαβαίνεις πολλά. Δηλαδή από εκεί αυτή είναι η ηλικία που ξεκινάει. Δεν μπορεί πιο μικρός να ξεκινήσει. Από 6 χρονών, νομίζω, 6 χρονών είναι η κατάλληλη ηλικία ένα παιδί να κάνει την πρώτη επαφή του με ακαδημίες για να μάθει σωστά μέσα σε οργανωμένο χώρο το ποδόσφαιρο. Από και πέρα στην ηλικία 12, πιστεύω 12 ετών, όταν θα έχει αποκτήσει αρκετές εμπειρίες, τόσο αγωνιστικές όσο και εμπειρικές όσον αφορά την κατάρτισή του σαν άνθρωπος, πιστεύω ότι φαίνεται, αρχίζει να ξεχωρίζει το ταλέντο και εκεί μετά επισέρχεται η ομάδα, ο προπονητής, τι δουλειά θα κάνει, τι γνώσεις έχει για να προσπαθήσει αυτό το ταλέντο να το κάνει επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Μάλιστα. Πολύ κατατοπιστικά τόσα μας είπες. Να πάμε εμείς σε αυτό το σημείο να δούμε το ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για την Α' τεχνική κατηγορία και επιστρέφουμε εδώ για τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας. Σε λίγα δευτερόλεπτα το είχα έτοιμο το θέμα αυτό της ΑΕΠΣ με πλάνα και δηλώσεις από τον αγώνα χθες της Μπαλκούρας. Λοιπόν, είναι έτοιμο, το βλέπουμε και επιστρέφουμε εδώ. Τα μετέωρα ήταν ο μεγάλος νικητής της 27ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της ΑΕΡΑΣ τεχνικής κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Τρικάλων, αφού κατάφεραν να επικρατήσουν σε μια δυνατή έδρα στην αναμέτρησή τους με την Δήμητρα Απόλλων με σκορ 0-2, διατηρώντας έτσι την απόσταση από το δεύτερο φλαμούλι. Οι Καλαμπακιώτες άνοιξαν το σκορ στο 30 λεπτό με εύστοχο πέναλτι του Αγγελάκη. Στο 81ο λεπτό διαμόρφωσαν το τελικό 0-2 με κεφαλιά του Γκόβαρη που προήλθε μετά από εκτέλεση κόρνερ. Νομίζω ότι έγινε ένα πραγματικό ντέρμπι. Νομίζω ότι σε όλους τους τομείς ήμασταν καλύτεροι. Η Καλαμπάκα ευτύχησε σε δύο φάσεις μοναδικές που έκανε να κάνει δύο γκολ. Εμείς χάσαμε αρκετές σημαντικές ευκαιρίες. Είχαμε κατοχή μπάλας. Προσπαθήσαμε με όλους τους τρόπους να κάνουμε τον γκολ.
Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο άδικα αποτελέσματα, γιατί πραγματικά δείξαμε ότι είμαστε, τουλάχιστον σήμερα, είμαστε πάρα πολύ ανώτεροι από την ομάδα του Μετεώρων. Χάσαμε αρκετές ευκαιρίες και πραγματικά τουλάχιστον πιστεύω ότι δεν αξίζαμε την ήττα. Και για μία ακόμα φορά τα πιτσιρίκια και μπράβο τους, έτσι το παλεύουν αγώνα με αγώνα. Εντάξει, είπαμε, εμείς είχαμε στην αρχική δεκάδα πέντε παιδιά τα οποία είναι γεννημένοι, γεννηθέντες το 95 και το 96 και νομίζω ότι δείξαν για ένα ακόμα παιχνίδι την αξία τους και ότι τι μπορούν να κάνουν μέσα σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο μια πραγματικά πολύ καλή ομάδα όπως είναι η ομάδα των Μετεώρων. Ήταν μεγάλη νίκη, όχι απλώς νίκη, με μία από τις καλύτερες ομάδες πιστεύω στο Α τοπικό, όπως είναι η Δήμητρα. Μια νική ομάδα που τρέχουν, δουλεμένη ομάδα. Και εμείς θέλαμε οπωσδήποτε την νίκη για να κρατήσουμε αυτή τη διαφορά που έχουμε. Για τη συνέχεια τώρα του πρωταθλήματος, γιατί μπαίνουμε αυτό που λέμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία. Είστε στο συν 7 βέβαια με την ομάδα του Φαμολίου να έχει κάνει το ρεπό. Φαντάζομαι ότι είναι ένα φινάλε αρκετό δυνατό. Τώρα η συνέχεια αυτό που θέλουμε, είπαμε ότι πρέπει να κρατήσουμε όσο μπορούμε πιο πολύ την μεγάλο χρονικό διάστημα τη διαφορά που έχουμε. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι να ερεμήσουμε λίγο, να ξεκουραστούμε πάνω απ' όλα, γιατί παίξαμε σε 8 μέρες παίξαμε 4 παιχνίδια, είμαστε πολύ κουρασμένοι. Και μετά έρχεται και το ρεπό. Ας δούμε όμως αναλυτικά τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής. Γενέση Νεοχώρη 3-1, Φαρκαδόνα Φίκη 3-0, Πλοπιακός Φλαμούλη 0-3, Κρία Βρύση Πρόδρομος 2-1, Ζάρκο Λογκάκη 1-2, ΑΕΤ Βαλτινό 0-3, Εθνικός Καλύβια 1-4, Δήμητρα Μετέωρα 0-2 και Ασπροκλησία Αχιλλέας Μπάρας 1-2. Ρεπού είχε η ομάδα των Παραλυθέων. Λοιπόν, αυτά με το ρεπορτάζ της Α' Ρεσιγνικής Κατηγορίας. Να πάμε τώρα στην Α1 ΕΠΣΤ, να δούμε τι έγινε σήμερα εκεί στους δύο ομίλους. Θα ξεκινήσουμε από την κάρτα με τα αποτελέσματα του πρώτου ομίλου. Είχαμε την 19η αγωνιστική ημέρα στον πρώτο όμιλο. Κρίνη Πετρόπουλος, το μάτς αυτό δεν έγινε λόγω πένθους για την άτυχη Αλέκα Μιλουνά, η οποία έχασε χθες την ζωή της. Κρινίτσα Άγια Απόστολη 1-5, Παλαιόπυργος Γριζάνο 2-1, ένα λοιπόν που το Γριζάνο ιτήθηκε στην έδρα του Παλαιοπύργου. Πελνέη Μεγαλοχώρη 0-3 Ανεφαγόνος, Σαρδάνη Κεφαλοβρυσιακός 1-3, Λεπτοκαριά Καριές 3-1, Γλίνος Άγιος Οικουμένιος 2-2, Ράξας Κλειπιός, το μάτς αυτό αναβλήθηκε για τον ίδιο λόγο που είχαμε αναβολή και στον αγώνα της Κρίνης με τον Πετρόπορο και Πεφ Κυπάκη 5-3. Στην βαθμολογία, το Μεγαλοχώρη έχει ξεφύγει, έχει 54 βαθμούς, το Γριζάνο έμεινε στους 46. Οι Άγιοι Απόστολοι πέρασαν τρίτη με 42 βαθμούς, ο Ασκληπιός έχει 40 αλλά και ένα μάτς λιγότερο. Η Ράξη 32 και εκείνη με ένα μάτς λιγότερο. Οι Καριές 31, όσως και το Αρδάνιο. Ο Παλαιόπυργος έχει 29, πέρασε 8. Ο Άγιος Οικουμένιος 28, 26 έχει ο Κεφαλοβρυσιακός, 21 βαθμούς έχει ΠΕΦ. Η Κρίνη έχει 20, Λεπτοκαριά 19, το Κυπάκι 17. Το Γλίνος έχει 16 βαθμούς, η Κρινίτσα 14, ο Πετρόπορος 12 και στην τελευταία θέση η Πελινέη χωρίς κανένα βαθμό. Πάμε και στον δεύτερο όμιλο, να δούμε και εδώ τι έγινε. 19η αγωνιστική ημέρα, Πηγία Μπελάκια 2-0, Πιαλία Βιτουμάς 2-1, Πυργετός Λιγαριά 1-0, Πύργος Πρίνος 2-1, Δροσερόμουργια Παχασιακός 1-1, Πορταϊκός Μεγάρχη 1-2, Ελευθεροχώρη Γόμφη επίσης 1-2, Χρυσομιλιά Τεντροχώρη 1-0 και Φωτάδα Περιστέρα 0-2. Βαθμολογία εδώ. Πύργος Μεγάρχη από 45 βαθμούς έκαστο στην κορυφή. Πυργετός με 43, αλλά και ένα μάτς λιγότερο. Αυτό με τον Παχασιακό, ο οποίος ακολουθεί με 35. Η Περιστέρα έχει 32 βαθμούς, όπως και η Γόμφη και η Πιαλία. 31 βαθμούς έχει η Ένωση Δροσερομουργιάς. 26 ο Πορταϊκός, η Λιγαριά, ο Βιτουμάς και το Δεντροχώρη. 21 βαθμούς έχει η Χρυσομιλιά. 20 τα Μπελάκια. 12 το Πρίνος και το Ελευθεροχώρη. Και στις τελευταίες θέσεις έχουμε τη Φωτάδα και την Πηγή με 10 βαθμούς. Λοιπόν, Απόστολε, είδαμε και εδώ τι έγινε στην Α1 ΕΠΣΤ. Πώς βλέπεις αυτή την κατηγορία φέτος, πιστεύεις ότι είναι αρκετά ανταγωνιστική στους δύο ομίλους? Ναι, έχω δει και εκεί κάποια παιχνίδια. Έτσι. Ναι, γίνεται ένα καλό πρωτάθλημα, έτσι, έχει τις δικές του δυσκολίες. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται έτσι, και με αυτό το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι πραγματικά στον πρώτο όμιλο το Μεγαλοχώρη ναι. Και το Γριζάνο είναι τα φαβορία. Από εκεί πέρα όμως πιστεύω ότι και οι Άγιοι Απόστολοι και με την νεανική ομάδα του Σκληπίου θα κάνουν τη δικιά τους προσπάθεια. Το Μεγαλοχώρη ξέρω ότι έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Πήρε και το Χασιό τώρα ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή από την Πάρα. Ο οποίος επιστρέφει στη Θήλα μετά από κάμποσα χρόνια και νομίζω ότι είναι το απόλυτο φαβορή.
Στον άλλο όμιλο, οι άλλες ομάδες, ο Πυριατός, το Πύργος και η Μεγάρκη. Είναι πάντως τρεις ομάδες που θα παλέψουν για δύο θέσεις και θα γίνει μάχη. Κάποιος θα μείνει απ' έξω. Πάνω απ' όλα, εγώ έτσι, αν μπορώ κάποιον να συμβολέψω, είναι να χαρούν το ποδόσφαιρο. Γιατί και η Αλφα Ρεσιχνίκη βλέπουμε ότι οι ομάδες που ανεβαίνουν από τη Β' στην Αλφα Τοπική, βλέπουμε ότι δύσκολα κρατιέται αν δεν υπάρχουν, οι βάσεις. Ναι, ακριβώς. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα η Αλφα Τοπική και νομίζω ότι στη Β' Τοπική να χαρούν το ποδόσφαιρο, να βάλουν όσο δυνατόν πιο νέους ποδοσφαιριστές να παίξουν και αν έρθει άνοδος, έτσι χωρίς άγχος, έτσι να την καλοδεχτούν και χωρίς να επηρεάζεται και η φιλοσοφία της κάθε ομάδας. Μια κατηγορία αυτή πολύ δύσκολη, γιατί ξέρεις ότι τα παιδιά δουλεύουν περισσότερο, δεν μπορούν τις προπονήσεις να πηγαίνουν. Ειδικά. Και οι προπονητές δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολες να κρατάνε μια ομάδα σε αυτή την κατηγορία, ας πούμε, και σε υψηλό επίπεδο. Και σε υψηλό επίπεδο ακριβώς. Yeah. Ειδικά η Β' Τοπική είναι μια ακόμα πιο δύσκολη κατηγορία από την Α' Τοπική, με την έννοια ακριβώς αυτή που είπες. Τα περισσότερα παιδιά δουλεύουν, δεν έχουν. Δεν αμείβεται κανένα, εννοείται σε αυτές τις κατηγορίες. Εδώ και στην Α' τώρα λίγες είναι οι ομάδες που. Εντάξει, πολύ λίγες. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που βάζουν χρήματα, αλλά περισσότερες όμως. Πολύ λίγες, ειδικά σε αυτούς τους χαλιπούς καιρούς που είπαμε ότι ζούμε όλοι μας. Και η Β' Τοπική έτσι νομίζω ότι θα πρέπει αρκετά χωριά τα οποία είναι κοντινά να κάνουν τη δικιά τους ομάδα ούτως ώστε να κρατάνε ζωντανά έτσι, το τοπικό στοιχείο και πιστεύω ότι αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα χωρίς να ξοδεύουν καθόλου χρήματα να έχουν μια ομάδα παλιότερα του Δήμου έτσι που λέγαμε και ούτως ώστε να μπορούν να κρατηθούν και στην κατηγορία. Μάλιστα. Για το φινάλι της εκπομπής πάμε να δούμε τι έγινε χθες και στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 Εσκάθη εκεί όπου οι δύο ομάδες μας δεν τα κατάφεραν. Να ξεκινήσουμε από την κάρτα με τα αποτελέσματα. 13η αγωνιστική Εθνικός Λάρισας Τιτάνες Παλαμά 40-49, Εάλ Αλμυρός 69-56, Ολυμπιακός Βόλου Καλαμπάκα 60-52, Καλαμπάκα του πάλεψε στο Βόλο. Ίκαρη Ανάληψη 71-75, ο Ίκαρη που έχασε ένα δικό τους παιχνίδι απέναντι στην ομάδα της Ανάληψης. Καρδίτσα Νίκαια 85-58 και Λασόνα Ολύμπια Λάρισας 72-67. Δεν έχουμε τη βαθμολογία της Α1 Εσκάθη, λοιπόν. Αποστόλη, κάπου εδώ έφτασε στο φινάλι εκπομπή. Να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου σήμερα. Και εγώ σε ευχαριστώ. Κάνε μια πολύ επικοδομητική κουβέντα, θεωρώ, σε όλα τα επίπεδα. Μια τελευταία λέξη για από σένα. Εντάξει, να ευχηθώ σε όλους τους ανθρώπους του αθλητισμού αλλά και του ποδοσφαίρου ειδικότερα να χαίρονται αυτό που κάνουν, να το κάνουν με όρεξη, με μεράκι, με διάθεση προσφοράς. Και πιστεύω ότι με αυτό που πρέπει να ασχοληθούμε πραγματικά όλοι μας πιο πολύ είναι με τα παιδιά, όχι μόνο με τα παιδιά ταλέντα, αλλά με τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Λοιπόν, καλή δύναμη και σε σένα, καλό κουράγιο, γιατί πραγματικά περνάς πάρα πολλές ώρες καθημερινά έτσι, πάνω σε αυτό που αγαπάς το ποδόσφαιρο και ελπίζουμε τα αποτελέσματα θα συνεχίσουν να σε δικαιώνουν και να δικαιώνουν κυρίως τους σκόπους, τους δικούς αλλά και του Νίκου του Γιαγιάκου που είναι ο άμεσος συνεργάτης σου. Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και εμείς θα ευχαριστήσουμε. Έχουμε τη βαθμολογία της Α1 ΣΚΑΦ. Έστω και καθυστερημένα θα δούμε τι γίνεται σε αυτήν την κατηγορία. Τιτάνες Παλαμά και Λασόνα με 23 βαθμούς στην κορυφή. Ολύμπια, Ολυμπιακός Βόλο από 20. Καρδίτσα, Εάλ από 18. Αλμυρός. Εθνικός Λάρισας και Ανάληψη από 17, η Καλαμπάκα έχει 16 βαθμούς, η Ίκαρη πρώτη τελευταία με 14 και η Νίκαια στην τελευταία θέση με 13 βαθμούς. Λοιπόν, κάπου εδώ, μια ακόμη Κυριακάτικη και Εξέδρα έφτασε στο φινάλι της. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σας την επόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.